Δύο. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άλλη μία τρίτη σήμερα μαζί στην εκπομπή Ιστορικές Διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια στο Web Radio TV της Νέας Μύρνης και σήμερα επανέρχομαι μία μέρα μόλις μετά από τις πρώτες γνωστές ανακοινώσει που αφορούν τον uh, uh, λόφο <Καισθυντή> Καστά στην Αμφίπολη και τις uh, ανασκάφες που έχουν γίνει και που περιμέναμε όλοι να μάθουμε περί τίνο σε πρόκειτο. Και επειδή είναι πολύ πρόημο το να μπούμε σε μια διαδικασία αναλύσεων μια και μένει πάρα πολύ uh, <Καισθυντή> καιρός όπου θα έχει να δείξει και άλλα πράγματα και όπου ενδεχομένως ακριβώς επειδή είναι πολύ μικρή η ανασκαφίσα περιοχή προτιμώ να κάνουμε μία ανασκαφή μέσω της ιστορίας των δρόμενων και των καταγεγραμμένων που έχουν κάνει πολύ και διάφοροι γνωστοί ιστορικοί στους οποίους έχουν βασιστεί πάρα πολύ μέχρι και σήμερα στον α, α, οδηγηθούν ή να καθοδηγούνται για το τι είναι αυτό που μπορεί να βρίσκεται και πού. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα αναφερθώ σε έναν από αυτούς που είχαν ακουστεί με πολύ πολύ έντονες φήμες στο ποιος μπορεί να ήταν ο ένικος του λόφου Καστά στην Αμφίπολη, ο τύμβος της Αμφίπολης που έχει αυτόν τον πολύ πολύ μεγάλο περιτυχισμένο χώρο που όμοιο του αντίστοιχα δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και είχαμε ακούσει ότι ένας από τους πιθανούς ενίκους στον οποίο θα ήταν αφιερωμένος αυτός ο τύμβος είναι ο Νέαρχος. Ο Νέαρχος ήταν ένας από τους σημαντικότερους ναυάρχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου προερχόμενος εκ Κρήτης στην Μακεδονία έζησε στην Αμφίπολη και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει συνδεθεί και το όνομά του με μια πιθανότητα του να βρίσκεται το σώμα του νεάρχου στον τύμβο της Αμφίπολης και όχι κάποιου άλλου. Κάνοντας όμως μια εισαγωγή και αναφερόμενος στο έργο του Αριανού, θεωρώ σκόπιμο να σας αναφέρω κάποια πράγματα που αφορούν τον ίδιο τον Αριανό σχετικά με τη ζωή και τη μόρφωσή του. Σαν εισαγωγή ασχολούμενοι με το ποιος είναι αυτός που έχει καταγράψει τα ιστορικά δρόμενα και δεδομένα που μεταφέρθηκαν μέχρι τις μέρες του μερικούς αιώνες μετά από τα γεγονότα που έζησε ο κόσμος, σύγχρονος κόσμος, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι είναι λοιπόν ο Αριανός Φλάβιος, ο οποίος έζησε από το 95 μετά Χριστό έως το 180 μετά Χριστό. Αναφερόμενοι λοιπόν στη ζωή και στη μόρφωσή του, να πούμε ότι ο Αριανός γεννήθηκε στην οικομίδια της Βυθινίας, η μεγάλη κλίση του στα γράμματα φάνηκε πολύ γρήγορα. Νεαρός ακόμα πήγε στην οικόπολη της Υπήρου για να παρακολουθήσει τα μαθήματα του φιλοσόφου επίκτητου που διωγμένος από τη Ρώμη όπως και όλοι οι φιλόσοφοι ήρθε στην οικόπολη το 73 μετά Χριστό και ίδρυσε την περίφημη στοική σχολή του. Από τους πιο φιλομαθείς μαθητές ο Αριανός επηρεάστηκε βαθιά όπως φαίνεται από το έργο του από την διδασκαλία του επίκτητου. Αργότερα πήγε στην Αθήνα όπου συμπλήρωσε τη μόρφωσή του στην φιλοσοφία και παρακολούθησε μαθήματα ρητορική. Στην Αθήνα, που τότε ήταν υπό την ρωμαϊκή κυριαρχία, τον γνώρισε ο αυτοκράτορας Αδριανός. Τον συμπάθησε και τον κάλεσε στη Ρώμη. Εκεί πήρε την επωνυμία Φλάβιος και τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη. Το 130 μετά Χριστό διορίστηκε από τον Αδριανό διοικητή της Καπαδοκίας. Εκεί έζησε έως το 138 μετά Χριστό και έδειξε αξιόλογες διοικητικέ ικανότητες και ανδρεία στον πόλεμο ενάντια στους Αλανούς σκηθικό λαό. Έγραψε και σχετικό έργο για αυτόν τον πόλεμο. Αργότερα, το 145 μετά Χριστό, τον βρίσκουμε στην Αθήνα με το αξίωμα του επώνυμου Άρχοντα και το 171 μετά Χριστό ως πρίτανη της Πανδιονίδας φιλίς. Προς το τέλος της ζωής του αποτραβήχτηκε στη γενέτηρά του Νικοδμίδια, όπου βαθιά θρησκευόμενος υπηρέτησε ως ιερέας της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Εκεί αφοσιώθηκε στο γράψιμο. Σε αυτήν την περίοδο ανοίγουν τα περισσότερα από τα έργα του. Πέθανε λίγο πριν από το 180 μετά Χριστό. Όσον αφορά τα έργα του τώρα, πρότυπο του Αρεανού, όπως και στη ζωή του γενικά, ήταν ο ξενοφώντας. Όπως και εκείνος, ο Αριανός έγραψε έργα ιστορικά, φιλοσοφικά, γεωγραφικά και στρατιωτικά. Από τα ιστορικά, η Αλεξάνδρου Ανάβασης, που είναι και το καλύτερο από όλα τα έργα, είναι γραμμένη σε 7 βιβλία, όπως και το κύρο Ανάβασης του Ξενοφόντα. Περιγράφει όχι μόνο την εκστρατεία, την ανάβαση δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία, αλλά και όλη του τη ζωή. Οι πηγέ του Αριανού όπως ο ίδιος μας λέει, ήταν αποκλειστικά ο Πτολεμαίος ο Λάγου και ο Αριστόβουλος, σύγχρονοι του Αλεξάνδρου και συμπολεμιστές του στην Ασία. Στο άλλο ιστορικό του έργο, την Ινδική, που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως γεωγραφικό, περιγράφει την χώρα, την ζωή και τον πολιτισμό των Ινδών και αντλεί από τα έργα του Μεγασθένη, ιστοριογράφου και του Νεάρχου, Ναύαρχου του μακεδονικού στόλου. Τα φιλοσοφικά έργα του Αριανού είναι δύο. Η Διατριβέ και το Εγχειρίδιον, που περικλείουν τη διδασκαλία του αγαπημένου του δασκάλου επίκτητου και έτσι έμεινε γνωστό μια και ο ίδιο δεν έγραψε τίποτα. Το πρώτο, οι Διατριβέ, που αποτελούνταν από οκτώ βιβλία, από τα οποία σώθηκαν μόνο τέσσερα, φαίνεται πω γράφτηκε με βάση τι σημειώσει του Αριανού από τα μαθήματα. Το δεύτερο, το Εγχειρίδιον, είναι μια περίληψη του πρώτου, γεωγραφικά είναι το έργο «Περίπλους ευξήνου πόντου» που θεωρείται σπουδαιότατο για την εποχή του έργου και την περιγραφή των παραλίων του ευξήνου πόντου. Τέλος, στρατιωτικά είναι τα έργα έκταξης κατά αλανών και τέχνη τακτική. Στο πρώτο από το οποίο σώθηκε ένα απόσπασμα περιγράφεται η ιστορία των αλανών και η τεχνική που χρησιμοποίησε ο Ρωμαϊκός στρατός εναντίον τους στην εναντίον τους εκστρατεία. Στο δεύτερο γίνεται μια ανάλυση στην πολεμική τέχνη των Ελλήνων, των Μακεδόνων και του Ρωμαϊκού Υπηκού. Ο Αριανός είχε γράψει και άλλα έργα εκτός από τα παραπάνω τα οποία όμως έχουν χαθεί. Αυτά ήταν τα βυθινιακά που ήταν οκτώ βιβλία με την ιστορία της πατρίδας του, τα Παρθικά που ήταν 11 βιβλία και η ιστορία των διαδόχων, 10 βιβλία όπου αναφέρονταν στα γεγονότα των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λίγα λόγια σχετικά με τον περίπλου στην Ινδική του Αριανού. Έτσι όπως Μα τα περιγράφει γνωρίζοντα ότι η θάλασσα ήταν βασικό τροφοδότη του ανθρώπου από την εποχή που ήταν τροφοσυλλέκτη, θηρευτή και αλλιέα, κάλυψε βασικέ ανάγκε για την επιβίωσή του. Στην πορεία με την ακτοπλοεία, ξανήχθηκε περισσότερο για λόγου πρακτικού, εντοπίζοντα απάνεμα λιμάνια, εκβολέ ποταμών, θέσει με πόσιμο νερό και υπολογίζοντα τι αποστάσει μεταξύ των τόπων που γνώριζε. Συνάμα αργότερα προσέθεσε στην πρακτικότητα αυτή και εμπειρίες του τρόπου διαβίωσης των ανθρώπων άλλων περιοχών για να εξελιχθούν αυτές οι επισκέψεις, ιδίως για τους Έλληνες τα ιστορικά χρόνια, ταξίδια προς εμπορία και θεωρία κατά τον Ηρόδοτο. Σε αυτές τις μετακινήσεις κρύβονται τα σπέρματα της γεωγραφίας εμπλουτισμένες αργότερα και με τα στοιχεία εθνογραφικού χαρακτήρα, κάτω από μια τέτοια θεώρηση, ο πρώτος γεωγράφος μπορεί να θεωρηθεί ο Όμηρος που με τις περιπέτειες του Οδυσσέα προβαίνει στην περιγραφή του κόσμου της εποχής του, ενώ ω κίνηση εξερευνητική μπορεί να θεωρηθούν η αργοναυτική εκστρατεία του Ιάσονα στην Κολχίδα και αλλού και οι μυθολογούμενες εκστρατείες του Διονύσου και του Ηρακλή μέχρι την Ινδία, όπως ο Αριανός, ο Νόνος και άλλοι συγγραφείς έχουν αναφέρει στα συγγράμματά του. Ελεγχόμενος ιστορικά είναι ο πρώτος και ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός κυρίως των Μιλισίων αλλά και άλλων πόλεων στον Εύξηνο Πόντο από τις αρχές του 8ου αιώνα, αν βέβαια δεν μετακινήθηκαν Έλληνες μέχρι την Κασπία θάλασσα, τουλάχιστον από το... 3200 π.Χ. όπως εξάγει βασιμότατα ο Ελληνοπόντιος καθηγητής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μόχας, Μόσχας, Βίκτορας Σαριγιανίδης από ανασκαφές πανάρχιας ελληνικής πόλης στην περιοχή με ευρήματα πανομοιότυπα του προϊστορικού οικισμού του Μακρύγιαλου Πιερίας από το 4.500 π.Χ πρώτη απόπειρα σύνθεση χάρτη του κόσμου έγινε από τον Αρισταγόρα τον Μιλίσιο, κάπου γύρω στο 550 π.Χ. και ακολούθησε συμπλήρωμα από τον συγγενή του, Εκατέο τον Μιλίσιο, με σχόλια για τι περιοχέ του χάρτη, έργο που θεωρείται το αρχαιότερο γεωγραφικό κείμενο στον κόσμο. Επακολούθησαν τα κείμενα των ιστορικών συγγραφέων του 5ου αιώνα με τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Κτησία, τον Έφορο και άλλους που πέρα από τους πολέμους βρίθουν στοιχεία ανθρωπογεωγραφίας για να πάρουν καθαρότερη ανθρωπογεωγραφική μορφή με τον Στράβωνα από την Αμάσια του Πόντου τον Διονύσιο τον περιηγητή με το έργο του ηκουμένης περιήγηση τον Διονύσιο Βυζάντιο με τον βοσπόρου ανάπλουν τον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, τον Κλάβδιο Πτολεμαίο με τα έργα «Μεγάλη σύναξη και ιφίγεση γεωγραφική» δεύτερος αιώνας μετά Χριστό, ή να πάρει τις διαστάσεις μαθηματικής γεωγραφίας με τον Ανατοστένη τον Αλεξανδρινό κατά τον τρίτο αιώνα π.Χ., τον στοϊκό φιλόσοφο Ποσειδόνιο τον 2ο αιώνα π.Χ. από την Απάμια της Συρίας που στον ωκεανό έργο του δηλαδή, γράφει ότι αν πλέψει κανείς από την Δύση στην Ανατολή, θα φτάσει στις Συνδύες. Η ίδια εξερευνητική δραστηριότητα εκδηλώθηκε από τον 6ο αιώνα π.Χ. και στην δυτική λεκάνη της Μεσογείου, με τον ευθυμένη τον Μασαλιώτη να πλέει και να γράφει τον Περίπλου της Αφρικής, τον Άνωνα τον Καρχιδόνιο την ίδια εποχή να επιχειρεί τον ίδιο Περίπλου, τον Πιθέα τον Μασαλιώτη τον 4ο π.Χ. αιώνα και να φτάνει στις ακτές της Νορβηγίας, κατά τα άλλα την γνωστή Θούλη. Αναφερόμενος λοιπόν στην Ινδική που σας είπα ότι θα κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ξέχωρα από την εξερεύνηση της Ινδίας με τους θαλασσοπόρους στον Ινδικό ωκεανό και τον Περσικό κόλπο, γιατί και η μακρινή αυτή χώρα και η θάλασσά της είχε τους εξερευνητές της και νωρίτερα από τον περίπλου του Νοάρχου, που έγινε με εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και που καταγράφηκαν οι εμπειρίες του σε προσωπικό του έργο και αναπαράγονται στην Ινδική του Αριανού, η ινδική ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα έργο του ναβάρχου Νεάρχου το οποίο παίρνει και στηρίζεται ο Αριανός για να κάνει μια αναπαραγωγή αυτής της περιγραφής που έκανε ο ίδιος ο Νεάρχος καταγράφοντας το δικό του ημερολόγιο το οποίο, ε, αν θυμάμαι καλά, αποτελείται περίπου από 2.000 σελίδες. Ο πρώτος περίπλους από τον Ινδό ποταμό μέχρι τον Αραβικό κόλπο έγινε στα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα από τον Σκύλακα τον Καριανδινό με εντολή του Δαρίου του 1ου με καταγραφή πλήθους σπουδαίων πληροφοριών ανθρωπογεωγραφικού περιεχομένου όπως εξάγεται από τα ελάχιστα αποσπάσματα που έχουν διασωθεί. Ινδική συνέγραψε και ο Κτησίες ο Κνίδιος στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ και κλήθηκε να θεραπεύσει τον Αρταξέρξη πληγωμένο στη μάχη στα Κούναξα το 401 π.Χ. και που περιγράφει την χώρα των Ινδών, το λαό, τα ζώα και τα προϊόντα της. Επίσης, Ινδικά, έγραψε ο Μεγασθένης τον 4ο αιώνα π.Χ. ύστερα από αποστολή του στον Ινδό βασιλιά Σανδρόκροτο ως πρεσβευτής του Σέλευκου, του Νικάτορα, με πλήθος επίσης πληροφοριών για την χώρα, την ζωή, τα ήθη και τα έθιμα του Ινδικού λαού, με περίληψη του χαμένου έργου του από τον Διόδωρο το Σικελιώτη και αποσπάσματα από τον γεωγράφο Στράβωνα και τον Αριανό. Εξίσου σημαντικέ πληροφορίε παρέχει στην Ινδική του ο Δαήμαχο, ο Πλατεεύ, τον 3ο π.Χ. αιώνα, φίλο του βασιλιά τη Συρίας Αντίοχου Σωτήρα, που τον έστειλε για διαπραγματεύσεις με τον βασιλιά της Ινδίας Αμφιτροχάτη Στην Ινδία επίσης είχε πλεύσει ο εξερευνητής και θαλασσοπόρος Εύδοξος ο Κιζικινός στα τέλη του 2ου π.Χ. αιώνα στην αποστολή του Πτολεμαίου της Αιγύπτου και έφερε από την εξωτική αυτή χώρα πολύτιμους λίθους και χρώματα για τον βασιλιά και την σύζυγό του Κλεοπάτρα σχετικό έργο με αυτό του Ισίδωρου του Χαρακινού του πρώτου αιώνα μετά Χριστού από την περιοχή του Τίγρη που μιλά για την αλληλεία μαργαριταριών στον Περσικό κόλπο. Ασφαλώς, οι πληροφορίες του Αριανού κατά τον 2ο μετά Χριστό αιώνα που αναφέρεται στην Ινδία του 4ου π.Χ. αιώνα και στον περίπλου του Ινδού ωκεανού και του Περσικού κόλπου με την αυθεντικότητά τους και τα συγγράμματα των πρωταγωνιστών της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου που περνά όλες από εξενοχιστικό έλεγχο και επιλέγει τις πλέον αξιόπιστες πηγές Πτολεμαίο του Λάγου, Αριστόβουλο του Αριστοβούλου Καλισθένη νέαρχο και άλλους. Όπως αναφέρει στον πρόλογο του Αλεξάνδρου Ανάβασης καθιστούν την Ινδική του ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα έργα για την ζωή στην Ινδία των εκατοντάδων εθνών και των απόκοσμων ακόμα ηχθιοφάγων στα παράλια του Ινδικού Ωκεανού μέχρι τον Περσικό κόλπο στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ε, περίληψη της Ινδικής βεβαίως και να πούμε ότι είναι ένα σπουδαίο εξερευνητικό εγχείρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα πλαίσια τη εκστρατεία του στα βάθη τη Ασία, που ασφαλώ δεν είχε αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτήρα. Τον περίπλου αναλαμβάνει ο Νάβαρχο από την Αμφίπολη με κριτικέ καταβολέ, Νέαρχο. Στην αρχή, ο Αριανό παραθέτει γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία των πολλών εθνών που κατοικούν στην Ινδία, με αναφορές στην διαμόρφωση του εδάφους, τα βουνά, τους ποταμούς και την ιστορική διαδρομή των Ινδικών φυλών από όπου από τα πανάρχια χρόνια μνημονεύουν κατάκτηση της χώρας από τους Έλληνες με τον Διόνυσο και τον Ηρακλή. Αν θυμάστε σε παρελθούσες όσοι είχατε παρακολουθήσει οι εκπομπές που είχα κάνει ακριβώς εξελίσσοντας και εκτιλίσσοντας την διαδικασία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την πορεία που ακολούθησε αυτός, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναφέρονται σημεία που συνδέονται τοπονημικά με περιοχές όπου βρέθηκε ο Ηρακλής να εκτελεί κάποιους από τους γνωστούς άθλους που τον είχαν βάλει να κάνουν, όπως επίσης και τον Διόνυσο, ο οποίος λατρευόταν όπως λατρευόταν στην περιοχή που βρίσκονται έως και σήμερα οι Καλάς και με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή ερχόμενος πρώτη φορά εκεί με τα στρατεύματά του ο Μέγας Αλέξανδρος και όπου πολλοί από τους στρατιωτικούς του παρέμειναν εκεί για να ανακατευτούν με τον τόπιο πληθυσμό και να συνεχίσουν να πηγαίνουν έως σήμερα από γενιά σε γενιά οι απόγονοι αυτών και να ξέρουμε ότι είναι απόγονοι που προέρχονται από εκείνα τα μέρη έως τις μέρες μας ακόμα από τους ανθρώπους που είχαν ακολουθήσει τον Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία αυτή που είχε κάνει με σκοπό την κατάκτηση παύλα εκδίκηση των Περσών για τα πριν από 150 χρόνια που μπήκε εκείνος ως εισβολέας στην Περσική Αυτοκρατορία, για την αντίστοιχη κίνηση που είχαν κάνει οι Πέρσες και είχαν κάνει τις καταστροφές που είχαν κάνει στις ελληνικές πόλεις κράτη. Μία από αυτές τις περιοχές ήταν η Πέτρα, όχι η Πέτρα της Ιορδανίας, αλλά η Πέτρα που περιγράφεται στην πρώτη επαφή ...που έχει μετά την Βακτριανή ο Μέγας Αλέξανδρος... ...σε μια εμπόλεμη κατάσταση απέναντι στους Συνδούς... ...οι οποίοι προσέφηγαν σε ένα πάρα πολύ ψηλό ε, σημείο... ...και η οποία ονομαζόταν Άορνος Πέτρα... ...δηλαδή ότι ήταν τόσο πολύ ψηλά... ...και το Άορνος προέρχεται από το ότι δεν πετούσαν πουλιά πάνω από εκεί, εξού και το άορνος. Ακολουθεί λοιπόν την εξιστόρηση της πολιτιστικής πραγματικότητας των Ινδιών με αναφορά στους κατοίκους και την κοινωνική διαστρωμάτωση στην οργάνωση των πόλεων, στον τρόπο της ένδυσης και υπόδησης, στον οπλισμό τους και στις διατροφικές συνήθειες με επικεντρωμένη την αναφορά στο κυνήγι των ελεφάντων. Το πρώτο μέρος της συνδικής κλείνει με αναφορά στο στόλο του Αλεξάνδρου τον κατάλογο με τους τριήρα, τριήραρχους και τον εντυπωσιακό απόπλου από τον Ιδραώτη ποταμό μέχρι τις εκβολές του Ινδού στον ωκεανό μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Ινδών που για πρώτη φορά αντίκριζαν τέτοιο θέαμα. Το κύριο περιεχόμενο του παράπλου του Ινδικού ωκεανού αρχίζει από το 20ο κεφάλαιο και πέρα, όπου ο Αριανό περιγράφει τι δυσκολίε του Νεάρχου με την έλλειψη νερού και εφοδίων και τι περιπέτειες του στόλου μέσα από τι περίεργε και επικίνδυνε χώρε των Οριτών, τι συγκρούσει με του παράκτιου βαρβάρους και τι πρωτοφανεί εμπειρίε από την χώρα των ημιάγριων ηχθιοφάγων που την τροφή, την ενδυμασία ακόμα και τις κατοικίες τους εξασφαλίζουν από την εκμετάλλευση πελώριων ψαριών. Οι εμπειρίες εμπλουτίζονται από τα γιγάντια θαλάσσια κήτη που εκτοξεύουν ψηλά σαν κύματα τα νερά της θάλασσας και τρομάζουν τα πληρώματα και ανησυχούν για τη ζωή τους. Ακολουθεί η συνάντηση του νεάρχου με τον Αλέξανδρο στην Καραμανία με μεγάλη ικανοποίηση αρχηγών και στρατού. Μένει τώρα η εξερεύνηση του Περσικού κόλπου από τα ανατολικά του μέχρι τις εκβολές του Εφράτη ποταμού που θα επιχειρήσει πάλι ο νέαρχος παρά την διάθεση του Αλεξάνδρου να αναθέσει σε άλλον το εξερευνητικό ταξίδι βλέποντας κατάκοπο και κατάμαυρο τον νέαρχο. Έτσι ο Ναύαρχος περνά τις περσικές ακτές, γνωρίζει τους εκεί λαού, περνά και την χώρα των Σουσίων, φτάνει ως τον Εφράτη ποταμό και η συνάντηση των δύο στρατών γίνεται στα Σούσα όπου γίνεται μεγάλο πανηγύρι με πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων και απονομή χρυσού στεφάνου στον Νέαρχο και τον Λεωνάτο για την αίσια έκβαση του εγχειρήματο. Μέλημα του Αλεξάνδρου ήταν να γίνει και ο περίπλους της Αραβικής Χερσονήσου. Σχεδόν η μιθανή στην Βαβυλώνα συγκαλούσε τους επιτελείς του και έδινε εντολές για την προετοιμασία για αυτό το εγχείρημα, αλλά τον πρόλαβε ο θάνατο τόσο απρόσμενα ακυρώνοντας τα μεγάλα του οράματα για περίπλου από τις Ηράκλειες στήλες και όλες τις Μεσογείου και ύστερα από τον Ελίσποντο σχεδιάζοντας περίπλου και του Ευξήνου Πόντου. Δίκαια από τους πολλούς ιστορικούς της αρχαιότητας, η Ινδική θεωρήθηκε το 8ο βιβλίο της Αλεξάνδρου Ανάβασης του Αριανού. την περιοχή του Ινδού ποταμού προς τα δυτικά του μέχρι τον Κιφώνα ποταμό τον κατοικούν οι Αστακινοί και οι Ασακινοί έθνη Ινδικά. Αλλά αυτοί δεν είναι ούτε μεγαλόσωμοι όπως αυτοί που κατοικούν προς τα ανατολικά του Ινδού ούτε στον ίδιο βαθμό γενναίοι ούτε με λαμψή όμοιοι με πολλούς άλλους Ινδούς. Αυτοί στα παλιά χρόνια ήσαν υπήκοοι των Ασσυρίων και έπειτα των Μύδων. Μετά τους Μίδους υποτάχθηκαν στους Πέρσες και πλήρωναν φόρους για την παραγωγή των χωραφιών τους στον Κύρο, το γιο του Καμβίση που τους όρισε ο Κύρος. Οι Νησέοι δεν είναι άλλοι από το γένος των Ιδών, αλλά κατάγονται από εκείνους που εξεστράτευσαν μαζί με τον Διόνυσο στην χώρα των Ινδών πιθανόν Έλληνες όσοι από αυτούς έχασαν την πολιτική, πολεμική τους ικανότητα κατά τους πολέμους που διεξήγαγε ο Διόνυσος εναντίον των Ιδών πιθανόν όμως υποχρέωσε να συνοικήσουν μαζί με τους Έλληνες και όσους από τους ντόπιου το επιθυμούσαν και στην περιοχή ο Διόνυσος δίνει το όνομα Νίσεα από το βουνό Νίσα και την ίδια την πόλη την ονόμασε Νίσα. Το μέλος που πιάνει μία έκταση του βουνού που εκτείνεται προς την πόλη, στις πλαγιές του οποίου είναι εκτισμένη η Νίσα, ονομάζεται Μυρός, λόγω της συμπεριφορά που βρήκε τον Διόνυσο ταυτόχρονα με την γέννησή του. Συγγνώμη, λόγω της συμφοράς που βρήκε τον Διόνυσο ταυτόχρονα με την γέννησή του. Αυτά βέβαια τα έγραψαν οι ποιητές προ του Διονύσου και ας τα οι Έλληνες και βάρβαροι ξένοι ιστορικοί. Στους Ασακινούς υπάρχουν τα Μάσακα, μεγάλη πόλη, εκεί ακριβώς που είναι και η δύναμη της χώρας Ασακίας. Μια άλλη πόλη είναι η Πευκελαΐτη, μεγάλη και αυτή, όχι μακριά από τον Ινδό. Αυτά τα μέρη κατοικούνται πέρα από τον Ινδό ποταμό, στα δυτικά του, μέχρι τον ποταμό Κοφίνα. Τα μέλη όλα όσα βρίσκονται στα ανατολικά του Ινδού αυτά, εγώ θα τα ονομάζω χώρα των Ινδών και αυτή θα είναι η Ινδί. Τα όρια της χώρας των Ινδών προς τα βόρεια είναι το όρος Τάβρος και δεν ονομάζεται Τάβρος μόνο σε αυτήν την χώρα, αλλά Τάβρος ονομάζει και την περιοχή αυτή από την Μεσόγειο θάλασσα κοντά στην Πανφιλία και τη Λυκία και την Κυλικία και εκτείνεται μέχρι την θάλασσα στα Ανατολικά και διαιρεί στα δύο όλη την Ασία. Το όρος ονομάζεται διαφορετικά από διαφορετικές χώρες αλλού Παραπάμισος, αλλού ημοδός, αλλού αποκαλείται Ήμαον και πιθανόν αλλού έχει και άλλα ονόματα. Οι Μακεδόνες που εξεστράτευσαν μαζί με τον Αλέξανδρο το ονόμαζαν Κάφκασο. Άλλος αυτός εδώ ο Κάφκασος και όχι ο Σκηθικός για να υπάρχει η φήμη ότι ο Αλέξανδρος προχώρησε και πέρα από τον Κάφκασο. Τα μέρη δυτικά της χώρας των Ινδών τα χωρίζει ο Ινδός ποταμός μέχρι τη μεγάλη θάλασσα όπου εκβάλλει ο ίδιος με δύο στόμια όχι συνεχόμενα μεταξύ τους όπως είναι τα συνεχόμενα τα πέντε στόμια του Ίστρου αλλά όπω τα στόμια του Νείλου, από τα οποία σχηματίζεται το Δέλτα στην Αίγυπτο, έτσι ακριβώ ο Ινδός ποταμό σχηματίζει το Δέλτα στην χώρα των Ινδών, όχι μικρότερο από το Αιγυπτιακό. Αυτό στην γλώσσα των Ινδών ονομάζεται Πάταλα. Προ τα νοτιοδυτικά περιβάλλει την χώρα των Ινδών η Μεγάλη Θάλασσα και προ τα ανατολικά την περιβάλλει πάλι η ίδια θάλασσα, τα δυτικά μέρη μέχρι τα Πάταλα και τις εκβολές του Ινδού ποταμού τα είδε ο Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες και πολλοί Έλληνες. Προς τα ανατολικά όμως ο Αλέξανδρος δεν προχώρησε πέρα από τον Ήφαση ποταμό αλλά μόνο λίγοι έγραψαν ότι έφτασε μέχρι τον ποταμό Γάγη και μέχρι εκεί όπου χύνεται ο Γάγης ποταμός και υπάρχει και η πόλη Παλίμβοθρα η μεγαλύτερη από τις συνδικές στις εκβολές του Γάγη. Για μένα, ο πιο αξιόπιστος από όλους είναι ο Ερατοσθένης ο Κυριναίος, γιατί ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περίμετρο της γης. Αυτός, αφού μέτρησε ότι το όρος Τάβρος από το σημείο που πηγάζει ο Ινδός και κατά μήκο του Ινδού ποταμού μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα και τις εκβολές του Ινδού, αναγράφει ότι η πλευρά αυτής της χώρας των Ινδών είναι 13.000 στάδια, την απέναντι πλευρά την μετράει ξεκινώντας από το ίδιο όρος προς την ανατολική θάλασσα και δεν είναι ίση με την πρώτη πλευρά γιατί μπαίνει μεγάλη εσοχή σε μεγάλη έκταση προς το πέλαγος που εκτείνεται σε μήκος περισσότερο από 3.000 στάδια. Υπολογίστηκε λοιπόν από αυτόν η πλευρά της χώρας των Ινδών προς τα ανατολικά να εκτείνεται πάνω από 16.000 στάδια. Αυτό είναι το πλάτος της χώρας των Ινδών κατά τους υπολογισμούς του και το μήκος από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέχρι την πόλη Παλίμβροθα. Λέει ότι το αναγράφει αφού το μελέτησε και το μέτρησε με σχοινιά γιατί ήταν βασιλική οδός. Αυτό απλώνεται σε 10.000 στάδια. Τα πέρα από εκεί δεν τα αναφέρει με τόση ακρίβεια. Και όσοι έγραψαν από πληροφορίε, αναγράφουν ότι μαζί με το ακροτήριο που ισχυρίζει στο πέλαγο, το μήκο είναι πάνω από 10.000 στάδια. Είναι επομένω το μήκο τη χώρα των Ινδών πάνω από 20.000 στάδια. Ο Κτησία, ο Κνίδιο, αναφέρει ότι η χώρα των Ινδών είναι ίση με την υπόλοιπη Ασία, χωρί άλλα στοιχεία. Ούτε και λέγει ο Νησίκριτο παραθέτει άλλα στοιχεία που να λέει ότι είναι το 1 τρίτο όλης της Ασίας. Ο νέαρχος πάλι υπολόγισε ότι χρειάζεται χρόνος τεσσάρων μηνών για να διατρέξει κανείς την πεδιάδα της χώρας των Ινδών. Και το μεγασθένει πάλι το πλάτος της Ινδικής χώρας από την Ανατολή έως την Δύση είναι όσο οι άλλοι υπολογίζουν το μήκος Μάλιστα σημειώνει ότι και το μήκος είναι 16.000 στάδια στο πιο στενό σημείο και το μέρος από τον βορρά μέχρι τον νότο είναι και σύμφωνα με αυτόν πλάτος της χώρας των Ινδών που άλλοι το ονομάζουν μήκος και λέει ο Μεγασθένης ότι το πλάτος είναι 16.000 στάδια μέχρι και το πιο στενό σημείο της χώρας. Την έκταση από τον βορρά προς τον νότο, ο Ερατοσθένης την θεωρεί μήκο και την υπολογίζει 22.300 στάδια μέχρι το στενότερο σημείο. Οι ποταμοί στην χώρα των Ινδών είναι τόση όσοι δεν υπάρχουν συνολικά σε όλη την Ασία. Οι μεγαλύτερη είναι ο Γάγης και ο Ινδός, την ονομασία του οποίου έχει και η χώρα μεγαλύτερη αθρηστικά από τον Νείλο της Αιγύπτου και από τον Ίστρο της Σκυθίας αν υποθέσουμε ότι ενώνοντας τα νερά αυτών των δύο ποταμών σε ένα και έτσι εγώ μάλιστα φρονώ ότι και ο Ακεσίνης είναι συνάμα μεγαλύτερος από τον Ίστρο και τον Νείλο στο σημείο που συμβάλλει με τον Ιδάσπη και τον Ιδραώτη και τον Ήφαση και χύνονται όλοι μαζί στον Ινδό και ότι το πλάτος εκεί είναι περίπου 30 στάδια στη χώρα των Ινδών Ρέων πλέον και πολλοί άλλοι μεγαλύτεροι ποταμοί. Για τα μέρη πέρα από τον Ήφαση ποταμό δεν μου είναι δύνατο να μιλήσω με βεβαιότητα γιατί ο Αλέξανδρος δεν προχώρησε πέρα από τον ύφαση. Όσο για τα δύο μεγαλύτερα ποτάμια, τον Γάγη δηλαδή και τον Ινδό, ο Μεγασθένης έγραψε ότι ο Γάγης είναι πολύ μεγαλύτερο στο μέγεθος, αλλά και όσοι άλλοι αναφέρονται στον γάγι, αυτός κυλά μεγάλος από τις πηγές του και δέχεται τα νερά του. στα νερά του τον Καϊνά ποταμό και τον Ερανοβόα και τον Κοσοάνο όλους πλωτούς, ακόμα δέχεται και τα νερά του Σόνου ποταμού και του Σιτό, Σιτόκατη και του σολόματι και είναι και αυτή πλωτή Επίσης χύνονται σε αυτόν ο Κονδοχάτης και ο Σάμβος και ο Ομάγονας και ο Αγόρανης και ο όμαλις Χύνονται ακόμα σε αυτόν και ο Κομινάσης, Μεγάλο Ποτάμι και ο Κάκουθης και ο Ανδόν Ανδόματης που διασχίζει το Ινδικό Έθνος των Μαδιανδινών και επιπλέον ο Άμιστης κοντά στην πόλη Καταδούπη και ο οξύμαγης ανάμεσα από τους ονομαζόμενους παζάλες και ο ερένεσις μέσα από την χώρα των μάθων έθνο Ινδικού, χύνεται στον γάγι. Από όλου αυτού του ποταμού, ο Μεγασθένης γράφει ότι κανένα δεν είναι μικρότερο από τον Μέανδρο, στο σημείο που ο Μέανδρο είναι διαβατό με πλοία το πλάτος του γάγι στο πιο στενό του σημείο είναι περίπου 100 στάδια. Σε πολλά μάλιστα σημεία λιμνάζει σε βαθμό που να μην φαίνεται η αντίπερα περιοχή όπου είναι χαμηλή και πουθενά δεν υπεριψώνεται με λόφους. Και με τον Ινδό το ίδιο συμβαίνει. Ο Ιδραώτης, δηλαδή συμβάλλοντας στους καμβίστολους και, στο, και, και ο ύφασις στις αστρίβες και ο Σαράγης που ρέει μέσα από τους και ο Σίδρος από τους Ατακινούς χύνονται στον Ακεσίνη και ο Ιδάσπης στους Οξυδράκες φέρνοντας μαζί του τον Σύναρο ποταμό στους Αρίσπες χύνεται και αυτός στον Ακισίνη ο Ιδάσπης δεχόμενος στους Συνδράκες τα νερά του Σύναρου ποταμού χύνεται και αυτός στον Ακεσίνη ο Ακεσίνης πάλι στην χώρα των Μαλών ενώνεται με τον Ινδό και το μεγάλο ποτάμι ονομάζεται Τούταπος, χύνεται στον Ακεσίνη. Γεμάτος ο Ακεσίνης από τα νερά όλων αυτών των ποταμών και επικρατώντας έναντί του στο όνομα εισβάλλει στον Ινδό και ο Κοφίνας ποταμός στην Πευκελάιτιδα κυλώντας μαζί με τον Μαλάμαντο και τον Σόαστρο και τον Γαρία χύνεται στον Ινδό. Πάνω από αυτούς ο Πάρενος και ο Σάπαρνος με μικρό μεσοδιάστημα μεταξύ τους χύνονται στον Ινδό. Και ο Σόανος μέσα από την ορεινή χώρα των Αβυσαραίων, μόνος αυτός χωρίς άλλο ποταμό χύνεται πάλι στον Ινδό. Για τους περισσότερους από αυτούς ο Μεγασθένης γράφει ότι είναι πλωτή δεν πρέπει λοιπόν να δυσπιστούμε σχετικά με τον Ινδό και το Γάγι και ούτε μπορούν αυτοί να συγκριθούν με τον Ίστρο και τον Νίλο, Βέβαια, γνωρίζουμε ότι στον Νίλο δεν χύνεται κανένας άλλος ποταμός, αλλά ότι αυτόν τον έχουν διανοίγει διόριε για να τον, αδρεύουν κατά, την, κατά το πέρασμά του μέσα από τη χώρα της Αιγύπτου. Ο ίστρος πάλι ξεκινά μικρός από τις πηγές του και δέχεται πολλούς ποταμούς, όχι όμως ίσως στον αριθμό με τους ποταμούς της Ινδίας που χύνονται στον Ινδό και στο Γάγι και ελάχιστοι από αυτούς είναι πλωτοί, μερικοί από τους οποίους εγώ τους είδα και εγώ τους γνωρίζω όπως τον Ένο και τον Σάο. Ο Ένος ενώνεται με τον Ίστρο στα σύνορα των χωρών των Νεωρικών και των Ρετών και ο Σάος κοντά στους πέονες. και το σημείο που συμβάλλουν οι ποταμοί λέγεται Ταυρούρο... Τρα... Ταυρούνος. Ίσως λοιπόν κάποιος να γνωρίζει και κάποιον άλλον πλωτό ποταμό από αυτούς που χύνονται στον Ίστρο αλλά σίγουρα κατά τη γνώμη μου δεν γνωρίζει πολλούς. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στην περιήγηση αυτή που μας προσφέρει μέσα από τα γραπτά του ο Αριανός αναγράφοντας πληροφορίες από τις πληροφορίες που έχει καταγράψει ο ημερολόγιο ο Ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Νέαρχος. Συνεχίζοντας λοιπόν την περιήγησή μας αυτή μέσα από τα ημερολόγια που αναπαράγει ο Αριανός του Νεάρχου μας λέει εδώ «Όποιος θέλει να μιλήσει για τα αίτια πλήθους και μεγέθους των Ινδικών ποταμών ας το κάνει. Εγώ τα γράφω αυτά με βάση πληροφορίες» γιατί ο Μεγασθένης αναφέρει ονόματα και άλλων πολλών ποταμών, οι οποίοι, ανεξάρτητα από τον Γάγη και τον Ινδό, χύνονται στην Ανατολική και Νότια Θάλασσα, έτσι που γράφει ότι συνολικά η ποταμή της Ινδίας είναι 58, όλοι τους πλωτοί. Αλλά ούτε και ο Μεγασθένης νομίζω ότι επισκέφθηκε τα περισσότερα μέρη της Ινδίας, αλλά σίγουρα περισσότερα από όσα γνώριζαν εκείνοι που ακολουθούσαν στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, τον... του Αλεξάνδρου του Φιλίππου γράφει μάλιστα ότι συναντήθηκαν με τον Σανδράκοτο τον μεγαλύτερο βασιλιά των Ινδών και τον Πόρο ισχυρότερο και από εκείνον. Ο ίδιος λοιπόν ο Μεγασθένης γράφει ότι οι Ινδοί δεν εξεστράτευσαν εναντίον κανενός λαού ούτε άλλοι λέει εναντίον των Ινδών αλλά ο, ο Σέσοστρης ο Αιγύπτιος αφού υπόταξε το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας και προχώρησε μέχρι τα σύνορα της Ευρώπης με το στρατό του γύρισε πίσω και ότι ο Ιδάνθυρσος ο Σκήθης ξεκινώντας από τη Σκηθία κυρίευσε πολλά από τα έθνη της Ασίας και επιτέθηκε να κυριεύσει και την χώρα των Αιγυπτίων. Η Σεμίραμη, πάλι η βασίλισσα της Ασυρίας ετοιμάστηκε να εκστρατεύσει εναντίον των Ινδών, αλλά πέθανε προτού να υλοποιήσει τα σχέδιά της. Μόνο ο Αλέξανδρος εξτράτευσε εναντίον των Ινδών. Για την εποχή πριν από τον Αλέξανδρο υπάρχει πλατιά παράδοση και για τον Διόνυσο ότι εξεστράτευσε και αυτός εναντίον των Ινδών και υπόταξε του Ινδούς και για τον Ηρακλή υπάρχει η φήμη όχι όμως μεγάλη. Για την εκστρατεία βέβαια του Διονύσου υπάρχει σημαντικό μνημείο η πόλη Νίσα και το όρος Μυρός και ο Κισός που βλασταίνει σε αυτό το όρος και το ότι οι ίδιοι οι Ινδοί βαδίζουν στις μάχες υπό τον ήχο των τυμπάνων και των κυμβάλων και ότι το ένδυμά τους φέρνει στίγματα όπως ακριβώς των οπαδών του Διονύσου. Για την εκστρατεία όμως του Ηρακλή δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία να την θυμίζουν. Αλλά η άορνος πέτρα την οποία κυρίευσε ο Αλέξανδρος με τη μαχητική του δύναμη ότι δεν μπόρεσε να την κυριεύσει ο Ηρακλής μου φαίνεται ότι είναι μάλλον καυχησιολογία των Μακεδόνων όπως και το ότι οι Μακεδόνες ονόμαζαν Κάφκασο τον Παραπάμισο ενώ δεν είχε αυτό, το, αυτό το όρος καμία σχέση με τον Κάφκασο και για, τον, και για το άνθρωπο μίλησαν ότι ήταν στις παραμισ, παραπαμισάδες υποστήριξαν ότι αυτό ήταν το άνδρο του Τιτάνα Προμηθέα στο οποίο ήταν δεμένος γιατί έκλεψε από τους θεούς τη φωτιά. Ακόμα στους Σίβες, Ινδικό έθνος, επειδή εκεί είδαν τους κατοίκους να φορούν δέρματα, έλεγαν ότι οι Σίβες ήταν κατάλοιπα από τους στρατιώτες της εκστρατείας του Ηρακλή, γιατί οι Σίβες κρατούν κεράβδο και στα μέτωπα των βοδιών έχουν σχηματίσει ένα ρόπαλο με πυρογράφημα και αυτό το θεωρούσαν ως ανάμνηση του Ροπάλου του Ηρακλή. Αν σε κάποιον φαινόταν όλα αυτά πιστευτά, πιθανότατα να επρόκειτο για άλλον Ηρακλή και όχι για τον Θηβαίο ή τον Τύριο ή τον Αιγύπτιο Ηρακλή ή για κάποιον άλλο βασιλιά προς την βόρεια περιοχή μη κατοικουμένη, όχι πολύ μακριά από την χώρα των Ινδών. Αυτά ας θεωρηθούν, ας θεωρηθούν ως παρέκβαση του λόγου μου για το ότι δεν μου φαίνονται ότι είναι και τόσο πίστευτα όσο μερικοί έγραφαν σχετικά με τους Ινδούς που κατοικούν πέρα από τον Ήφαση ποταμό. Γιατί μέχρι τον Ήφαση ποταμό αυτοί που μετήχαν στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου είναι γενικά αξιόπιστοι στα όσα έγραψαν. Ακόμα και ο Μεγασθένης γράφει και το εξή για τον Ινδό ποταμό ότι δηλαδή το όνομά του είναι Σίλας και πηγάζει από την πηγή που έχει το ίδιο όνομα με τον ποταμό μέσω της χώρας των Σιλέων που φέρουν και αυτοί το ίδιο όνομα με τον ποταμό και την πηγή του, και ότι τα νερά του έχουν τον εξής, την, την εξή χαρακτηριστική ιδιότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα που να μην αντέχει στα νερά του και ούτε να κολυμπάει ή να επιπλέει σε αυτόν, αλλά όλα βουλιάζουν στο βυθό του. Τόσο πολλά είναι τα νερά του, είναι και πιο ελαφριά και αέρινα από όλα τα υπόλοιπα. Η χώρα των Ινδών δέχεται πολλέ βροχές το καλοκαίρι, προπαντός τα βουνά. Ο Παραπάμισος και ο Ιμωδός και το ημαϊκό Όρος και από εκεί τρέχουν τα ποτάμια μεγάλα και θολά. Το καλοκαίρι επίσης βρέχει και στα παιδινά μέρη των Ινδών, ώστε να λιμνάζουν τα νερά σε πάρα πολλά τους μέρη. Ο στρατός του Αλεξάνδρου έφυγε από τον Ακεσίνη ποταμό στα μέσα του καλοκαιριού, γιατί τα νερά είχαν πλημμυρίσει τις παιδιάδες. Επομένως, από αυτά μπορούμε να εξηγήσουμε και το φαινόμενο του Νείλου, ότι δηλαδή είναι φυσικό να πέφτουν βροχές στα βουνά της Αιθιοπία τα καλοκαίρια και εξαιτία αυτών φουσκωμένος ο Νείλος πλημμυρίζει πάνω από τις όχθες του τις πεδιάδες της Αιγύπτου. Ρέει λοιπόν και αυτός θολός κατά την καλοκαιρινή περίοδο, έτσι που δεν θα έρεε φουσκωμένος από λιωμένα χιόνια, ούτε αν εμποδιζόταν η ροή του από την πνοή των ανέμων κατά την εποχή του θέρους, Άλλωστε, τα βουνά της Αιθιοπίας δεν κρατούν χιόνια λόγω της υπερβολικής εκεί ζέστης. Το να δέχονται όμως βροχές όπως τα βουνά της Ινδίας δεν είναι αφύσικο, γιατί και ως προς τα άλλα η χώρα των Ινδών δεν διαφέρει από την Αιθιοπία και οι Ινδικοί ποταμοί έχουν κροκοδίλους όπως ο Νίλος, ο Αιθιοπικός και ο Αιγυπτιακός και μερικοί από αυτούς ψάρια και άλλα κήτη εκτός από υποποτάμους. Μάλιστα, ο Κρήτο γράφει ότι έχουν και υποποτάμους και οι όψει των Ινδών και των Αιθιώπων δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Οι νότιοι, δηλαδή οι Ινδοί, μοιάζουν περισσότερο με τους Αιθίωπες που είναι με λαμψή στο χρώμα και τα μαλλιά τους είναι μαύρα. Μόνο που δεν είναι με πατημένη μύτη ούτε με σγουρά μαλλιά όπως είναι οι Αιθίωπες. Οι βορειότεροι πάλι από αυτού θα, θα, μπορούσαμε να πούμε ότι θα συγκριθούν στο σωματότυπο περισσότερο με αυτόν των Αιγυπτίων. Ο Μεγασθένη γράφει από τα έθνη των Ινδών. Ανέρχονται συνολικά σε 118. Για το αν τα έθνη των Ινδών είναι πολλά, συμφωνώ και εγώ με το Μεγασθένη. Δεν μπορώ όμως να συμπεράνω με σιγουριά από πού έμαθε και έγραψε, αφού ούτε το μεγαλύτερο μέρος της Ινδίας επισκέφτηκε, ούτε υπάρχουν και σε όλα τα έθνη της χώρας των Ινδών επικοινωνία μεταξύ τους. Από τα παλιά τα χρόνια οι Ινδοί είναι νομάδες, όπως είναι και οι σκήθες που δεν είναι νομάδες, οι οποίοι όμως περιπλανόμενοι πάνω στις άμαξές τους κάθε φορά μεταβαίνουν σε άλλα μέρη της σκηθείας, χωρίς να κατοικούν σε πόλεις και ούτε να εκδηλώνουν το σεβασμό τους σε ιερά των θεών. Κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε οι Ινδοί έχουν πόλεις, ούτε έχουν χτίσει ιερά για τους θεούς αλλά φορούν τα δέρματα των ζώων που σκοτώνουν και τρέφονται με τον φλοιό των δέντρων αυτά τα δέντρα στην γλώσσα των Ινδών λέγονται τάλα και βγαίνουν επάνω τους καρποί σαν το όπως ακριβώς οι καρποί στις κορυφές των δέντρων. έτρωγαν και ομάτα τα κρέατα των θηρίων που σκότωναν πριν βέβαια φτάσει στη χώρα των ιδών ο Διόνυσος. Από τότε όμως που πήγε εκεί ο Διόνυσος και επικράτησε στη χώρα των ιδών έκτισε πόλεις και θέσπισε νόμους και στις πόλεις και χάρισε στους Ινδούς το κρασί όπως τους Έλληνες και, στου, και τους έμαθε να σπέρνουν τη γη προσφέροντας τους σπόρους είτε γιατί δεν έφτασε εκεί ο Τριπτόλεμος όταν στάλθηκε από τη Δήμητρα στην γη για να, σπί, να την σπείρει όλη, είτε γιατί πριν από τον Τριπτόλεμο έφτασε στη χώρα των ειδών αυτών ο ίδιος ο Διόνυσος και τους έδωσε σπόρους την ημέρα ε, για ήμερους καρπούς πρώτος ο Διόνυσος τους έμαθε να ζεύξουν βόδια κάτω από τα άρωτρα και έκανε τους πολλούς αυτούς Ινδούς να ζουν ως γεωργοί αντί ως νομάδες και τους εξόπλισε και με πολεμικά όπλα. Ακόμη ο Διόνυσος τους δίδαξε να πιστεύουν στους θεούς, άλλους και κατεξοχήν στον ίδιο το Διόνυσο, χτυπώντας κύμβαλα και τύμπανα, τους δίδαξε και το σατυρικό χορό αυτόν που οι Έλληνες τον ονομάζουν Κόρδ... κόρδακα και να τρέφουν μεγάλα μαλλιά οι Ινδοί προ τη του Θεού. Του έμαθε επίση να χρησιμοποιούν και κάλυμα στην κεφαλή και του δίδαξε να επαλήφονται με αρώματα και απέναντι στον Αλέξανδρο οι Ινδοί προχωρούσαν στη μάχη υπό τον ήχο κιμβάλων και την πάνων. Όταν ο Διόνυσος έφυγε από την περιοχή των Ινδών, αφού τακτοποίησε όλα αυτά, εγκατέστησε βασιλιά της χώρας τον Σπατέμβα, τον πιο πιστό από τους ακολούθους του. Μετά τον θάνατο του Σπατέμβα, στην βασιλεία τον διαδέχτηκε ο γιος του Βουδίας. Αυτός βασίλευσε στους Ινδούς 52 χρόνια. Ο πατέρας είναι ο πατέρας, ενώ ο γιος ε, για 20 χρόνια. Και αυτόν στην βασιλεία τον διαδέχτηκε ο γιος Κραδέβας και στη συνέχεια κατά κανόνα υπήρχε εναλλαγή στη βασιλεία από γενιά σε γενιά παραλαμβάνοντας την εξουσία ο γιος από τον πατέρα και αν έσβηνε η γενιά καταλαμβάναν τον βασιλικό θρόνο από τους Συνδούς οι πιο άριστοι. Ο Ηρακλής που υπάρχει παράδοση ότι έφτασε στους Συνδούς από τους ίδιους τους Συνδούς θεωρείται γηγενής. Αυτόν τον Ηρακλή τον τιμούσαν περισσότερο οι Σουρασινοί ένθος έθνος Ινδικό όπου υπάρχουν και δύο πολύ μεγάλες πόλεις, τα Μέθορα και τα Κλισορόβα. Και ο ποταμός Ιωβάρης, πλωτός ρέει μέσα στην χώρα αυτών. Για την αρματοσία που φορούσε αυτός εδώ ο Ηρακλής, ο Μεγασθένης γράφει ότι ήταν όμοια με εκείνη του Θηβαίου Ηρακλή, όπου το αφηγούνται οι ίδιοι οι Ινδοί. Αυτός απέκτησε πολλά αρσενικά παιδιά στη χώρα των Ινδών, γιατί και αυτός ο Ηρακλής παντρεύτηκε πολλές γυναίκες, αλλά είχε μόνο μία κόρη. Το όνομά της ήταν Πανδέη και η χώρα που γεννήθηκε και στην οποία όρισε ο Ηρακλής να την κυβερνά αυτή, είχε το ίδιο όνομα με το δικό της. Αυτή είχε από τον πατέρα της 500 ελέφαντες, 4.000 υπηκό και 130.000 πεζικό. Μερικοί από τους Ινδούς αναφέρουν και τον Ηρακλή και τα εξή δηλαδή ότι αφού εξεξάτρεψε σε κάθε ξηρά και θάλασσα και αφού εξεδοτέρωσε κάθε τι κακό ανακάλυψε ένα καινούργιο είδος για γυναικείο κόσμημα μέσα στην θάλασσα το οποίο και στις μέρες μας ακόμα μεταφέρουν εμπορεύματα από τη χώρα των Ινδών το αγοράζουν ακριβά και το μεταπουλούν και όλοι όσοι από τους Έλληνες στα παλιά χρόνια και οι Ρωμαίοι τώρα είναι πλούσιοι και ευτυχισμένοι το αγοράζουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή το θαλασσινό μαργαριτάρι όπως λέγεται στην θάλασσα των Ινδών, στην γλώσσα των Ινδών. Ο Ηρακλής λοιπόν επειδή του άρεσε το κόσμημα αυτό συγκέντρωσε από όλη τη θάλασσα αυτά τα μαργαριτάρια που είναι κοσμήματα για την θηγατέρα του ο Μεγασθένης γράφει ότι τα κοχύλια με μαργαριτάρια τα ψάρευαν με δίχτυα και ότι στο ίδιο μέρο ζούσαν πάρα πολλά ε, κοχύλια όπως και οι μέλισσες και υπήρχε και μάλιστα στα μαργαριτάρια βασιλιάς και βασίλισσα όπως και στις μέλισσες και κάποιος ψάρευε το βασιλιά με επιτυχία και αυτός ήταν αυτός που εύκολα θα έπιανε και το υπόλοιπο σμήνος των μαργαριταριών. Αν όμως τους ξέφευγε ο βασιλιάς, εκείνοι δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να πιάσουν τα άλλα. Οι ψαράδες των Μαργαριταριών φρόντιζαν να σαπίσει η σάρκα, η σάρκα τους και το σκληρό περιβλημά τους το χρησιμοποιούσαν για κόσμημα. Γιατί και από τους Ινδούς είχε εκτιμηθεί η τιμή των Μαργαριταριών τριπλάσια σε σχέση με αυτό από το καθαρό χρυσάφι που και αυτό το εξόρισαν από το υπέδαφος των Ινδών. Στη χώρα αυτή όπου βασίλευε η, κόρα του, η κόρη του Ηρακλή, οι γυναίκες είναι όριμες για γάμο στα 7 τους χρόνια και οι άνδρες ζουν στην καλύτερη περίπτωση 40 χρόνια και υπήρχε στους Ινδούς διαδεδομένη φήμη και για το εξή. Ο Ηρακλής που απέκτησε την κόρη του σε αρκετά μεγάλη ηλικία, όταν κατάλαβε ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής του, επειδή δεν είχε σε ποιο να δώσει την κόρη του για επάξιο γάμο, την πατρεύτηκε ο ίδιος σε ηλικία 7 ετών, ώστε να αφήσει και αυτή από την ίδια βασιλική γενιά στους Ινδούς. Θεώρησε λοιπόν ο Ηρακλής αυτήν όριμη για γάμο και μετά από αυτό, όλο αυτό το γεγονός από όπου καταγόταν η Πανδέα, είχε αυτό το ίδιο δικαίωμα από τον Ηρακλή. Και μου φαίνεται ότι αν ο Ηρακλής ήταν ικανός να διαπράξει τόσο παράλογα πράγματα θα επιμήκαινε ο ίδιος την ζωή του για να παντρευτεί την κόρη του σε οριμότερη ηλικία της. Αλλά αν είναι αλήθεια αυτά τα σχετικά για την οριμότητα των κοριτσιών εκεί μου φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει σχετικά και με την ηλικία των ανδρών που οι μεγαλύτεροι από αυτούς πεθαίνουν στα 40 τους χρόνια γιατί σε όσους το γύρας έρχεται τόσο πολύ σύντομα και μαζί με το γύρας και ο θάνατος, σίγουρα βέβαια και η οριμότητα εμφανίζεται νωρίτερα αναλογικά με τον θάνατο. Έτσι, οι άνδρες εκεί στα 30 τους χρόνια θα ήσαν ακμαίοι γέροντες, στα 20 χρόνια θα ήσαν άνδρες της μετεφυβικής ηλικία και στα 15 περίπου χρόνια θα είχαν περάσει το φράγμα της εφηβικής ηλικία. Και στις γυναίκες αναλογικά, θα ήταν η ίδια κατάλληλη ηλικία για γάμο στα επτά τους χρόνια, γιατί ο ίδιος ο Μεγασθένης έχει γράψει ότι σε αυτή την χώρα και οι καρποί οριμάζουν νωρίτερα και μαραίνονται νωρίτερα. Οι Ινδοί απαριθμούσαν από τον Διόνυσο μέχρι τον Σανδρακοτό 153 βασιλείς και 6.042 χρόνια βασιλείας τους και σε αυτά τα τρία έζησαν ελεύθεροι με την μία 300 χρόνια και με την άλλη 120 χρόνια. Οι Ινδοί υποστηρίζουν ότι ο Διόνυσος ήταν αρχαιότερος από τον Ηρακλή κατά 15 γενναίες και κανένας άλλος δεν εισέβαλε στην χώρα των Ινδών για πόλεμο ούτε και ο Κύρος ο γιος του Καμβίση. Αν και προέλασε εναντίον των σκηθών και αν και ως προς τα άλλα ήταν ο πιο δραστήριος από όλους τους βασιλείς της Ασίας, ο Κύρος. Ο Αλέξανδρος όμως ήρθε και επικράτησε απέναντι όλων με τα όπλα, σε όσους βέβαια επιτέθηκε. Μάλιστα θα κατακτούσε τους πάντες αν το ήθελε ο στρατός του, όμως όταν στάλθηκε κανείς από τους Ινδούς έξω από τη χώρα του για πόλεμο και αυτό ήταν από σεβασμό προς το δίκαιο Λέγεται και το εξή ότι δηλαδή οι Ινδοί δεν κατασκευάζουν μνημεία για τους νεκρούς αλλά θεωρούν επάξιες για την μνήμη των νεκρών τις αρετές των ανδρών και τα τραγούδια που λένε προς τιμή τους. Τον αριθμό πάλι των Ινδικών πολέμων δεν θα μπορούσε να τον αναφέρει κανείς με βεβαιότητα λόγω του πλήθους τους όσες και αν είναι αυτοί, αυτές που βρίσκονται κοντά στους ποταμούς και στις θάλασσες αυτές τις κατασκευάζουν με ξύλα γιατί αν κατασκεύαζαν από πλήνθους δεν θα άντεχαν για πολύ καιρό και λόγω των πολλών βροχών και διότι οι ποταμοί ξεχυλίζουν και πάνω από τις όχθες και πλημμυρίζουν με τα νερά τους τις παιδιάδες. Όσε πάλι πόλει είναι κτισμένε σε ψηλά και ορεινά μέρη και μάλιστα γυμνά από δέντρα, αυτέ τι χτίζουν με πλήνθου και πυλό, η μεγαλύτερη πόλη στους Ινδούς είναι αυτή που ονομάζεται Παλίμβοθρα, στην χώρα των Πρασίων, στο σημείο όπου συμβάλλουν οι ποταμοί Ερανοβόας και Γάγης. Ο Γάγης είναι ο μεγαλύτερος ποταμός. Ο Ερανοβόας θα μπορούσε να θεωρηθεί ο τρίτος σε μέγεθος ποταμός της Ινδίας, μεγαλύτερος και αυτός από τους ποταμούς σε άλλες περιοχές αλλά ρέει μαζί με τον γάγι από το σημείο που τα νερά χύνονται σε αυτόν. Ο Μεγασθένης γράφει ότι η πόλη έχει μήκος σε κάθε πλευρά της το μεγαλύτερο σημείο περίπου 80 στάδια και πλάτος περίπου 15 στάδια. Η πόλη περιβάλλεται με τάφρο πλάτους 6 πλέθρων και βάθους 30 πύχεων. Το τείχος της έχει 570 πύργου και 64 πύλε στην χώρα των Ινδών είναι και το εξής σπουδαίο, ότι δηλαδή όλοι οι Ινδοί είναι ελεύθεροι και δεν υπάρχει ούτε ένας δούλος Ινδός. Αυτό λοιπόν είναι κοινό στους Λακεδαιμόνιους και στους Ινδούς. Στους Λακεδαιμόνιους βέβαια είναι δούλοι οι ήλωτες και κάνουν τις δουλειές των δούλων. Στους Ινδούς όμως δεν υπάρχει ούτε ένας δούλος ούτε από τους Ινδούς. Όλοι οι Ινδοί είναι χωρισμένοι σε επτά γένη τάξεις. Ένα γένος τους είναι οι σοφιστές Λιγότερη βέβαια στο πλήθος από τους άλλους, αλλά είναι πολύ σεβάσμοι στις δόξες και στις τιμές, γιατί δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από αυτούς να εργάζονται για τις βιωτικέ τους ανάγκες, ούτε να εισπράττουν κάτι για όσα κάνουν για το κοινό. Ούτε έχει καθοριστεί καμία λιγενική υποχρέωση στους σοφιστές, εκτός από το να προσφέρουν τις θυσίες τους θεούς για το καλό του κοινού των Ινδών. Και όποιος πολίτης πρόσφερε προσωπικά θυσίε είχε σύμβουλο της θυσίας του κάποιον από αυτούς τους σοφιστές γιατί διαφορετικά δεν θα ευχαριστούσε του θεούς αν αυτός που θα θυσίεζε μόνος του. Μόνοι πάλι από τους Ινδού ήταν ειδική στιμαντική τέχνη και ούτε επιτρεπόταν να μαντεύει άλλος εκτός από τον σοφιστή άνδρα και εκφράζουν μαντίες σχετικά με τις εποχές του έτους και για το αν θα απειλούσε το κοινό κάποια συμφορά. Δεν έδειχνε κανείς από αυτούς ενδιαφέρον να μαντεύσει τα προσωπικά του ζητήματα, είτε γιατί η μαντική δεν έπρεπε να απασχοληθεί με τα πιο ασήμαντα, είτε γιατί δεν άξιζε να καταγίνεται με αυτά. Όποιο πάλι αποτύχανε τρεις φορές στην πρόβλεψη σε αυτόν, δεν επιβαλόταν καμία άλλη τιμωρία, αλλά στο εξής έπρεπε να σιωπά, και κανείς δεν μπορούσε να εξαναγκάσει να μιλήσει αυτός στο όποιο ή στον όποιον είχε επιβληθεί η ποινή ή η σιωπή του. Οι σοφιστές ζούσαν γυμνοί τον χειμώνα στην ύπεθρο με τον ήλιο και το καλοκαίρι όταν η ζέστη ήταν μεγάλη στα λιβάδια και στους βάλτους κάτω από μεγάλα δέντρα που για τη σκιά τους ο νέαρχος γράφει ότι έφταναν κυκλικά τα πέντε πλέθρα και ότι μπορούσαν να βρουν σκιά κάτω από ένα δέντρο 10.000 άνθρωποι, τόσο πολύ μεγάλα είναι αυτά τα δέντρα. Έτρωγαν τους ώριμους καρπούς και τον φλοιό των δέντρων που ήταν γλυκής και κατάλληλο για τροφή, όχι χειρότερος από τους καρπούς των φοινικών δέντρων. Δεύτερο γένος τάξη μέσα από αυτούς ήταν και οι γεωργοί, οι πιο πολλοί στο, στο πλήθος από τους Ινδούς. Αυτοί ούτε διέθεταν πολεμικά όπλα, Ούτε του ενδιαφέραν πολεμικά έργα, αλλά αυτοί καλλιεργούσαν τη γη και πλήρωναν φόρου στου βασιλεί και στι πόλει, σε όσε είσαν αυτόνομε χωρί βασιλιά. Αν ξεσπούσε κάτι μεταξύ των Ινδών, όπω ένα πόλεμο, δεν ήταν επιτρεπτό να ενοχλήσουν του καλλιεργητέ τη γη, ούτε να βλάψουν τα Σπαρτά του, αλλά εκείνοι πολεμούσαν και σκοτώνονταν μεταξύ του, κατά περίπτωση και οι γείτονέ του όργωναν με την ησυχία του, ή τριγούσαν, ή κλάδευαν ή θέριζαν. Τρίτη τάξη στους Ινδούς ήταν οι Βοσκοί με τα εγωπρόβατά τους και τις αγελάδες τους. Αυτοί δεν παρέμεναν ούτε στις πόλεις ούτε στα χωριά, αλλά ήσαν νομάδες και ζούσαν στα βουνά και πλήρωναν και αυτοί φόρο για τα ζώα τους και κυνηγούσαν στην ύπεθρο πουλιά και άγρια θηρία. Τέταρτη τάξη ήταν αυτή των τεχνητών και των εμπόρων. Ήταν αυτοί στην υπηρεσία του κοινού που πλήρωναν φόρο για την εργασία τους εκτός από αυτούς που κατασκεύαζαν πολεμικά πλοία. Αυτοί μάλιστα έπαιρναν μισθό από το δημόσιο. Σε αυτήν την τάξη ανήκαν και οι ναυπηγοί και οι ναύτες που ταξίδευαν στους πλωτούς ποταμούς. Πέμπτη τάξη στους Ινδούς ήταν οι πολεμιστές, δεύτεροι από άποψη πλήθους μετά τους γεωργούς και ζώντας με μεγάλη ελευθερία και άνεση. Αυτοί εκπαιδεύονταν μόνο για πολεμικά έργα. Τα όπλα τα κατασκεύαζαν άλλοι για αυτούς, τους ύπους τους παρήχαν σε αυτούς άλλοι και στα στρατόπεδα τους υπηρετούσαν άλλοι που φρόντιζαν για τα άλογα και καθάριζαν τα όπλα και οδηγούσαν τους ελέφαντες και φρόντιζαν για τα άρματα και τα οδηγούσαν ως ηνίωχοι. Οι ίδιοι όσο υπήρχε ανάγκη να πολεμούσαν, πολεμούσαν. Μόλις όμως επιβαλόταν η ειρήνη, ζούσαν με ανέσεις και εισέπραταν μισθό από το δημόσιο τόσο μεγάλο ώστε να μπορούν να συντηρούν άνετα και άλλους με αυτόν. Έκτη τάξη του Ινδούς ήταν οι επωνομαζόμενοι επιθεωρητές. Αυτοί επιθεωρούσαν τα όσα γίνονταν στην Ήπεθρο και στις πόλεις και ενημέρωναν για αυτά τον βασιλιά, όπου οι Ινδοί είχαν βασιλείς ή τους άρχοντες όπου ήσαν αυτοδιοικούμενοι. Σε αυτούς δεν ήταν επιτρεπτό να αναφέρουν τίποτα το ψευδές και ούτε κανείς από τους Ινδούς είχε λόγο να ψεύδεται. Έβδομη τάξη ήταν αυτοί που συσκέπτονταν μαζί με τον βασιλιά για να αποφασίσουν για τα κοινά ή με τους άρχοντες στις πόλεις όπου ήσαν αυτοδιοικούμενες. Ως προς τον αριθμό αυτό, η τάξη ήσαν, ε, αυτή η τάξη ήταν μικρή. Ως προς την σοφία όμως και την δικαιοσύνη ήταν η πιο ξεχωριστή από όλες. Από αυτή την τάξη επιλέγονταν οι άρχοντέ του και οι νομάρχες του και οι υπάρχοι και οι θησαυροφύλακε και οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι και οι ταμείε και οι επόπτε των έργων στη Γεωργία. Δεν επιτρεπόταν οι επιμηξίε γάμων από διαφορετικέ τάξεις. Γάμος για παράδειγμα, μεταξύ Γεωργού με σύζυγο από την τάξη των τεχνητών και αντίστροφα ούτε πάλι επιτρέπονταν το ίδιο άτομο να ασκεί δύο επαγγέλματα, ούτε να μεταπηδά από τη μία τάξη στην άλλη, όπως για παράδειγμα να γίνει γεωργός από βοσκός ή από βοσκός από τεχνίτης. Μόνο ο σοφιστής επιτρέπεται να γίνει κάποιος προερχόμενος από οποιαδήποτε τάξη, γιατί η ζωή των σοφιστών δεν είχε ανέσεις, αλλά τις περισσότερες ταλαιπωρίες από όλες τις τάξεις. Οι Ινδοί Θυρεύουν τα άλλα άγρια θηρία όπως ακριβώς και οι Έλληνες. Το κυνήγι όμως των ελεφάντων δεν μοιάζει με κανένα άλλο γιατί και τα θηρία αυτά δεν μοιάζουν με κανένα άλλο θηρίο. Αφού λοιπόν επιλέξουν τόπο επίπεδο και πολύ θερμό ανοίγουν κυκλική τάφρο τόσο όσο να επαρκεί να στρατοπεδεύσει μεγάλο στράτευμα. Το πλάτος της τάφρου το διανοίγουν περίπου πέντε οργές και σε βάθος τέσσερις. Το χώμα που βγάζουν από τα ορίγματα το συσσωρεύουν από τα δύο μέρη της τάφρου αντί για τείχος και οι ίδιοι από την εξωτερική πλευρά της τάφρου μέσα στο χώμα κατασκευάζουν σκηνές καμένες και αφήνουν σε αυτές κάποιες τρύπε και από αυτές τις τρύπε μπαίνουν σε αυτούς φως και μεθοδεύουν να οδηγήσουν και να φέρουν τα θηρία μέχρι το χαράκωμα. Μέσα λοιπόν στο χαράκωμα οδηγούν τρεις ή τέσσερες ελεφαντίνες, μάλιστα όσες είναι εξημερωμένες και αφήνουν μία είσοδο προς την τάφρο, κάνοντας γέφυρα από πάνω από την τάφρο. Εκεί σορεύουν χώμα και πολύ χορτάρι για να μην είναι ορατή η γέφυρα από τα θηρία και αντιληφθούν την παγίδα. Αυτή λοιπόν οι κυνηγοί απομακρύνονται και τρυπώνουν στις σκηνέ τους στα αναχώματα της τάφρου και οι άγριοι ελέφαντες κατά την ημέρα δεν πλησιάζουν στις κατοικημένες περιοχές. Τη νύχτα όμως περιπλανώνται παντού και βόσκουν πολύ μαζί, ακολουθώντα τον πιο μεγάλο και τον πιο ισχυρό ελέφαντα, όπω ακριβώ οι Αγελάδε ακολουθούν του Σταύρου. Όταν λοιπόν πλησιάσουν την τάφρο, μόλι ακούσουν την φωνή των θηλυκών και αισθανθούν την οσμή των, τρέχουν βιαστικά προ τον περιφραγμένο χώρο και όταν φτάσουν στα χείλη τη τάφρο ολόγυρα και βρουν το σημείο τη γέφυρα από εκεί οθούνται και προς το εσωτερικό της τάφρου και όταν οι κυνηγοί αντιληφθούν ότι οι άγριοι ελέφαντες μπήκαν μέσα άλλοι από αυτούς αποσύρουν την γέφυρα και άλλοι τρέχοντας προς τα γειτανικά χωριά ανακοινώνουν ότι κρατούν τους ελέφαντες μέσα στην τάφρο. Αυτοί μόλις το ακούν ανεβαίνουν πάνω στους δυνατότερους και στους ηρεμότερους ελέφαντες και πάνω από αυτούς κατευθύνονται προς την τάφρο και όταν φτάσουν δεν αρχίζουν αμέσως να τους κυνηγούν, αλλά αφήνουν τους άγριους ελέφαντες να ταλαιπωρηθούν από την πείνα και να εξαντληθούν από τη δίψα. Και όταν κρίνουν ότι οι άγριοι ελέφαντες έχουν εξαντληθεί, τότε ξανατοποθετούν τη γέφυρα και ορμούν, Προ την τάφρο και έτσι αρχικά γίνεται η ισχυρή σύγκρουση ανάμεσα στου ήρεμου ελέφαντες και στου παγιδευμένου. Τελικά υποκύπτουν οι άγριοι και όπω είναι φυσικό, ταλαιπωρημένοι και από, την και από την αδυναμία και από την πείνα. Και οι κυνηγοί, κατεβαίνοντα τότε από του ελέφαντε, του δένουν τα πόδια των καταπονημένων πια άγριων ελεφάντων. Έπειτα εξωθούν του ήρεμου ελέφαντε με πολλά χτυπήματα να επιτεθούν στου άγριου μέχρι ότου να πέσουν κάτω από την κακοποίηση, έπειτα τους πλησιάζουν και περνούν στο λαιμό τους θηλιές και ανεβαίνουν στη ράχη τους όσο είναι οι ελέφαντες κατά γης. Για να μην ρίξουν τους αναβάτες κάτω ή τους προξενήσουν κανένα κακό, ανοίγουν με ένα οξύ μαχαίρι μία ολή γύρω από το λαιμό και περνούν την θηλιά κατά μήκος τη ουλή ώστε να ελέγχουν στα σίγουρα το κεφάλι και τον τράχυλο λόγω της πληγής. Αν κουνούσαν το κεφάλι τους αντιδρώντας, τριβόταν η πληγή από το σχοινί. Έτσι λοιπόν τους κρατούσαν άφοβα και τους οδηγούσαν υποταγμένους και εξημερωμένους. Όσοι οι ελέφαντες ήσαν μικροί ή ακατάλληλοι να τους κρατήσουν, αυτούς τους άφηναν ελεύθερους να φύγουν στα γνώριμα μέρη τους. Έπειτα, οδηγώντας αυτούς που είχαν θυρεύσει προς τα χωριά, τους τάιζαν αρχικά με χλωρά καλάμια και χορτάρι, αλλά αυτοί, λόγω τη θλίψης του δεν έχουν όρεξη να φάνε τίποτα και στη συνέχεια οι τους περικυκλώνουν και με τραγούδια και χτυπώντας τύμπανα και κύμβαλα προσπαθούν να τους καταπραίνουν. Γιατί ο ελέφαντας είναι ζώο με νοημοσύνη, περισσότεροι από κάθε άλλο θηρίο και μάλιστα μερικοί από αυτούς έχουν σηκώσει τους αναβάτες τους που σκοτώθηκαν σε μάχες και τους μεταφέρουν για ταφή άλλοι. Τους υπερασπίστηκαν ενώ άλλοι είχαν πέσει χάμο και άλλοι διακινδύνευαν αγωνιζόμενοι για λογαριασμό των νεκρών αναβατών τους, ένας μάλιστα ελέφαντας που θυμωμένος σκότωσε τον αναβάτη του, μεταμελήθηκε και πέθανε από τη στεναχώρια του. Προσωπικά εγώ έχω δει ελέφαντα να χτυπά ταμπούρλο και οι άλλοι να χορεύουν με το ταμπούρλο στην προβοσκίδα του και αυτός με την προβοσκίδα χτυπούσε ρυθμικά το τύμπανο προς το κάθε ένα από τα δύο που είχε στα πόδια του και όλοι οι άλλοι χόρευαν κυκλικά και σηκώνοντα και κάμπτοντας τα μπροστινά τους πόδια κινούσαν και αυτοί ρυθμικά στις θέσεις τους και πρώτος ξεκινούσε αυτός που χτυπούσε το τύμπανο. Ο ελέφαντας βατεύει την περιοχή της άνοιξης όπως ο τάβρος και ο ύπος όταν οι ελεφαντίνες απλώσουν τα αυτιά τους στους κροτάφους και αναπνέουν αισθητά. Κυοφορεί το λιγότερο, το λιγότερο 16 μήνες και το περισσότερο 18. Γεννά ένα ελεφαντάκι όπως ακριβώς η φοράδα και το μεγαλώνει μεγάλα μέχρι το 8ο έτος. Οι πιο μακρόβιοι από τους ελέφαντες ζουν περίπου 200 χρόνια. Πολλοί όμως πεθαίνουν πολύ νωρίτερα λόγω ασθενειών. Φάρμακο για τα μάτια τους είναι το αγελαδινό γάλα με το οποίο γίνεται πλήση τους και για τις άλλες αρρώστιες τους χορηγούν να πιούν μαύρο κασί και για τις πληγές τους βάζουν επάνω ως κατάπλασμα ψημένα χοιρινά κρέατα. Να κάνουμε ακόμα ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πάλι αυτή την περιήγηση που μας κάνει η καταγραφή του Αριανού για αυτά που έχει περιγράψει ο Νέαρχος, ο Νάβαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την πορεία του από τον Ινδό ποταμό στον Ινδικό ωκεανό. Συνοχίζοντα λοιπόν την περιήγησή μας αυτή μέσα από τις περιγραφές που έχει κάνει ο νέαρχος κατά τον διάπλου της Ινδικής μας λέει ότι οι Ινδοί θεωρούν την τίγρη πολύ δυνατότερη από τον ελέφαντα. Ο νέαρχος γράφει ότι είδε δέρμα τίγρης αλλά ζωντανή τίγρη δεν είδε. Οι Ινδοί ...αφηγούνται ότι το μέγεθος της τίγρης είναι ίσο με το πιο μεγαλό σωμό άλογο... ...αλλά την ταχύτητα και τη δύναμή της δεν μπορούν να την παραλληλήσουν με κανένα άλλο θηρίο. Όταν πλησιάσει ελέφαντα πηδάει πάνω στο κεφάλι του και τον πνίγει με ευκολία. Αυτά τα θηρία που βλέπουμε και εμείς και τα ονομάζουμε τίγρης είναι τσακάλια με στίγματα... ...μεγαλύτερα από τα άλλα τσακάλια και σχετικά... Με τα μερμήγκια ο νέαρχος γράφει ότι ο ίδιος δεν είδε μερμήγκια τέτοιου είδους που έγραψαν άλλοι ότι υπάρχει στην χώρα των Ινδών. Είδε όμως πολλά δέρματα που μεταφέρθηκαν στο, στο μακεδονικό στρατόπεδο. Ο Μεγασθένης γράφει ότι είναι αληθινά αυτά που αναγράφονται για τα μερμήγκια, ότι δηλαδή είναι... Αυτά που εξορίσουν το χρυσάφι, όχι βέβαια για το ίδιο το χρυσάφι, αλλά για να σκάβουν την γη από την φύση τους και να κάνουν τις φωλιέ τους όπως ακριβώς κάνουν και τα δικά μας μικρά μερμήγκια και βγάζουν από την γη λίγο χώμα. Εκείνα τα μερμήγκια τα ινδικά, γιατί είναι μεγαλύτερα από τις αλεπούδες, αναλογικά με το μέγεθός τους, σκάβουν και την γη και το υπέδαφος κρύβει χρυσό και έτσι εξορίσεται το χρυσάφι στους Ινδούς αλλά και ο Μεγασθένης θα αναφέρει αυτά από φήμες και εγώ επειδή δεν μπορώ να γράψω κάτι πιο αληθινό από αυτό αφήνω εκούσια την αναφορά μου για, τον θέ, για το θέμα των μυρμηγκιών. Ο νέαρχος αφηγείται ότι στην χώρα των Ινδών υπάρχουν αξιοθαύμαστοι παπαγάλοι και περιγράφει τι λογής πτηνό είναι ο παπαγάλος και πως βγάζει ανθρώπινη λαλιά εγώ δεν θα αναφέρω τίποτα το παράξενο γιατί και εγώ ίδιος έχω δει πολλούς και γνωρίζω και άλλους που γνωρίζουν το πτηνό. Ούτε θα αναφερθώ ε, για το μέγεθος των πηθήκων εκτός από αυτούς που υπάρχουν και ότι είναι ωραίοι πηθήκοι. Ούτε θα γράψω πως θυρεύονται γιατί θα μιλούσα για γνωστά πράγματα εκτός από το ότι οι πηθήκοι κατά την άποψή μου είναι ωραίοι. Ο νέαρχος γράφει ότι έχουν πιαστεί και φίδια κατάστικτα και πολύ γρήγορα στην κίνηση και ότι ως προς το μέγεθος το φίδι που είδε είναι ο πίθωνας του αντιγένη, ήταν 16 πύχης. Οι ίδιοι Ινδοί έλεγαν ότι είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά και ότι υπάρχουν και πολύ πολύ μεγάλα φίδια. Οι Έλληνε γιατροί του Αλεξάνδρου δεν μπορούσαν να βρουν κανένα φάρμακο για όποιον τον τσιμπούσε ινδικό φίδι, όμως οι Ινδοί θεράπευσαν όσους τσιμπούσαν τα φίδια. Γι' αυτό το πρόβλημα ο Νέαρχος γράφει ότι ο Αλέξανδρος είχε συγκεντρώσει κοντά του τους πιο καλούς Ινδούς γιατρούς και είχε βγάλει διαταγή στο στρατόπεδο όποιον τσιμπούσε φίδι να τρέξει στη σκηνή του βασιλιά. Οι ίδιοι οι Ινδοί οι γιατροί ήξεραν να θεραπεύσουν και άλλα νοσήματα και παθήσεις. Και δεν υπάρχουν πολλές παθήσεις στου Ινδούς γιατί εκείνοι, εκείνε τι εποχέ, εναλλάσσονται κανονικά. Και αν πάλι έπεφτε κάποια μεγαλύτερη επιδημία, ενημερώνονταν από του σοφιστέ και εκείνοι φρονούσαν ότι δεν θεραπευόταν χωρί τη βοήθεια του Θεού, ό,τι ακριβώ ήταν θεραπεύσιμο. Οι Ινδοί φορούν λινά ενδύματα, όπω γράφει ο Νέαρχο, με λινάρι που παράγεται από τα δέντρα και για τα οποία έχω ήδη εγώ μιλήσει. Το λινάρι αυτό είναι η λευκότερη στο χρώμα από κάθε τι άλλο λινάρι ή επειδή, επειδή αυτή είναι με λαμψή, συντελούν στο να φέρνετε το λινάρι λευκότερο. Φορούν χιτώνα από λινάρι και φτάνει μέχρι τη μέση της κνήμης και πλεκτό επενδυτή, άλλοτε γύρω από τους ώμους και άλλοτε τυλιγμένο γύρω από το κεφάλι τους. Φορούν και σκουλαρίκια από ελεφαντόδοντο ίνδι, όσοι είναι πολύ πλούσιοι γιατί δεν φορούν όλοι οι Ινδοί σκουλερίκια. Ο νέαρχο γράφει ότι οι Ινδοί βάφουν τα γένια τους με ποικιλία χρωμάτων, αλλά τα λευκά γένια για να φαίνονται ακόμα πιο λευκά και άλλοι τα βάφουν γαλάζια. Άλλοι τα έχουν κόκκινα και άλλοι πορφυρόχρωμα και άλλοι πρασινοπά. Το καλοκαίρι όσοι από τους Ινδούς ξεχωρίζουν κοινωνικά φορούν πλατήγυρα καπέλα. Φορούν και υποδήματα από λευκό δέρμα καλοφτιαγμένα και αυτά. Τα σχέδια των υποδημάτων τους είναι και αυτά διάφορα με χονδρές σόλες για να φαίνονται ψηλότεροι. Όλοι οι Ινδοί δεν έχουν τα ίδια όπλα, αλλά οι πεζοί του έχουν τόξο ίσο με τον πόη του και αφού το ακουμπήσουν κάτω στο έδαφο και το πατήσουν με το αριστερό του πόδι, έτσι το ξεύουν, τραβώντα προ τα πίσω την χορδή πάρα πολύ. Το βέλο έχει μήκο σχεδόν τρει πύχη και τίποτα δεν αντέχει που να τρυπηθεί με βέλο Ινδού το ξώτη ούτε ασπίδα, ούτε θώρακας, ούτε οτιδήποτε άλλο ανθεκτικότερο. Το αριστερό τους χέρι, στο αριστερό του χέρι κρατούν μικρές ασπίδες από δέρματα βοδιών, στενότερες από τα σώματα αυτών και τις κρατούν και σχεδόν ίσιες στο μήκος και στο ύψος τους. Αυτοί κρατούν ακόντια αντί Όλοι τους έχουν και ένα σπαθί και κάπου τρεις πύχες στο μήκο του. Αυτό όταν υποχρεωθούν να δώσουν μάχη σώμα με σώμα και αυτό δεν γίνεται συχνά μεταξύ των ειδών. Το χειρίζονται ταυτόχρονα με τα δυο τους χέρια για να είναι ιδιαίτερα δυνατό το χτύπημα. Οι πίστους έχουν δύο ακόντια, όμοια με τα ακόντια των σαμνητών και σπουδαία ε, είναι και η ικανότητά τους να κρατούν μία σπίδα μικρότερη από αυτήν των πεζών. Τα άλογα τους δεν έχουν σέλες ούτε χαλινάρια όπως τα ελληνικά ή τα κελτικά, αλλά και άκρα στο στόμα τους ολόγυρα έχουν περασμένο ένα δερμάτινο λουρί, ραμμένο επάνω στο λουρί εφαρμόζουν χάλκινο ή σιδερένιο χαλκά, όχι πολύ μητερό, στραμμένο προς τα μέσα. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν χαλκά από ελεφαντόδοντο, μέσα στο στόμα των αλόγων και έβαζαν σιδερένια βεργούλα, σαν μικρή σούβλα, από όπου περνούσαν τα χαλινάρια. Όταν λοιπόν τραβούσαν το χαλινάρι, η σιδερένια βεργούλα συγκρατούσε το άλογο και τα κεντριά που ήταν προσαρμοσμένα πάνω στη βεργούλα πλήγωναν το άλογο και δεν επέτρεπαν τίποτα άλλο παρά να πειθαρχήσει στο χαλινάρι. Στο σωματότυπο του, οι Ινδοί είναι αδύνατοι και ψηλοί και πολύ πιο ευκίνητοι από τους άλλους ανθρώπου. Για τις μεταφορές τους, οι πολλοί Ινδοί χρησιμοποιούν καμήλες και άλογα και γαϊδούρια και οι πλούσιοι χρησιμοποιούν ελέφαντες, γιατί κατεξοχήν βασιλικό μέσο μετακίνησης του Ινδούς είναι ο ελέφαντας, δεύτερο στην αξία η άμαξα με τέσσερα άλογα και τρίτο οι καμήλες. Το να τα κινούνται όμως πάνω σε ένα άλογο δεν ήταν τιμητικό. Οι γυναίκες των Ινδών ήταν Όσες, όσες, ήταν πολύ σεμνές δεν θα παρεκτρέπονταν ηθικά με οποιαδήποτε άλλη αμοιβή. Αν όμως γυναίκα πάρει δώρο ελέφαντα υποκύπτει στον άνδρα που θα τη τον δωρήσει και ούτε το θεωρούν ανήθικο ή Ινδύη να πλαγιάσει μια γυναίκα με έναν άνδρα που της προσέφερε ελέφαντα. Αν ήταν μάλιστα και τιμητικό για τις γυναίκες να φαίνονται ότι αξίζουν για την ομορφιά τους να πάρουν δώρο ελέφαντα, οι γυναίκες παντρεύονται χωρίς ούτε να δώσουν ούτε να πάρουν πρίκα αλλά όσε είναι σε ηλικία γάμου, αυτέ οι πατέρε του τι εμφανίζουν σε δημόσιο χώρο για να τι επιλέξει κάποιο νέο που νίκησε στην πάλη ή στην πυγμαχία ή στο τρέξιμο και ή που διακρίθηκε σε κάποιο άλλο άθλημα ανδριας Τρέφονται οι Ινδοί με σιτάρι και είναι γεωργοί, όσοι βέβαια δεν ζουν στα βουνά. Αυτοί τρώνε και κρέατα άγριων ζώων από τα κυνήγια. Αυτά έκρινα σωστό να τα γράψω για τους Ινδούς, όσα δηλαδή ως πάρα πολύ γνωστά τα έχουν γράψει και ο Νέαρχος και ο Μεγασθένης και οι δύο αξιόπιστοι άνθρωποι. Επειδή όμως ο στόχος αυτού του συγγραφικού μου έργου δεν ήταν να γράψω τα ήθη των Ινδών αλλά το πώς έπλευσε ο στόλος του Αλεξάνδρου υπό τον Νέαρχο από τους Ινδούς στους Πέρσες μέχρι εδώ ας θεωρηθούν παρέκβαση του λόγου μου από το κυρίω θέμα μου. Όταν λοιπόν ο Αλέξανδρος προετοίμασε το ναυτικό στις όχθες του Ιδάσπη ποταμού, έκανε επιλογή ανάμεσα στους Φήνικες στους, και τους Κύπριους και τους Αιγύπτιους που ακολουθούσαν την εκστρατεία του και από αυτούς επάνδρωσε τα πλοία ορίζοντας βοηθητικό προσωπικό σε αυτά και στους κοπηλάτες όσους είχαν γνώσεις για υπηρεσίες της θάλασσας. Υπήρχαν στο στράτευμα και πάρα πολλοί νησιώτες με τέτοιες γνώσεις από την Ιωνία και τον Ελίσποντο. Τριήραρχοι διορίστηκαν σε αυτούς από τους Μακεδόνες ο Ιφεστίωνας του Αμίντορα και ο Λεωνάτος του Εύνου και ο Λυσίμαχος του Αγαθοκλή και ο Ασκληπιδιόδωρος του Τιμάνδρου και ο Άρχοντας του Κλινία ή και ο Δημόνικος του Αθηναίου και ο Αρχίας του Αναξιδότου και ο Φέλας του Σιλινού και ο Τιμάνθης του Παντιάνδη. Αυτοί λοιπόν ήσαν όλοι από την Πέλα. Από την Αμφίπολη τριήραχοι ήσαν οι εξή ο νέαρχος του Ανδρότιμου, που έγραψε και τα σχετικά με τον Παράπλου και ο Λαομέδοντας του Λαρίχου και ο Αδροσθένης του Καλίστρατου από την Εωρεστιάδα. Ο κρατερός του Αλεξάνδρου και ο Περδίκας του Ορόντι από την Εορδέα. Ο Πτολεμαίος του Λάγου και ο Αριστόνος του Πισεού από την Πίδνα. Ο Μήτρονας του Επίχαρμου και ο και ο Νικαρχίδης του Σίμου ακόμη τρει ορίστηκαν ο Άταλος του Ανδρομένη την Φέος και ο Πευκέστας του Αλεξάνδρου από την Μίεζα και ο Πίθωνας του Κρατέβα Αλκομενέας αυτός και ο Λεωνάτος του Αντίπατρου Αιγαίος και ο Πάνταυχος του Νικολάου Αλωρίτης και ο Μιλέας του Ζωήλου από την Βέρεια. Όλοι αυτοί οι Μακεδόνες, αλλά από τους άλλους υπόλοιπους Έλληνες τριήραρχη διορίστηκαν ο Μίδιος του Εξίθεμη, ο Λαρισαίος, ο Ευμένης του Ιερώνυμου από την Καρδία, ο Κριτόβουλος του Πλάτωνα από την Κο και ο Θώας του Μινόδωρου και ο Μέανδρος του Μανδρογένη μάγνητες αυτή. ο Άνδρονας του Κάβυλου από την Τίο και από τους Κύπριους ο Νικοκλής του, Παφ... του Πασικράτη από τους Σόλους και ο Νι... Νιθάφθωνας του Πνι... Πνι... πνιταγόρου από την Σαλαμίνα είχε διοριστεί και ένας πέρσις τριήραρχος ο Βαγώας του Φαρνούχου Κυβερνήτης στην αυαρχίδα του Αλεξάνδρου ήταν ο Νησίκριτος από την Αστυπάλαια και γραμματέας όλου του στόλου ο Ευαγόρας του Ευκλέωνα Κορίνθιος. Και ο Ναύαρχος σε αυτούς ορίστηκε ο νέαρχος του Ανδρότιμου στην καταγωγή κριτικός ο νέαρχος αλλά κάτοικος της Αμφίπολης στον Στριμώνα Ποταμό. Και όταν όλα αυτά τακτοποιήθηκαν από τον Αλέξανδρο προσέφερε θυσίες στους θεούς του και ήσαν πατροπαράδοτοι ή ζητούσε από αυτούς μαντίες και στον Ποσειδώνα και στην Αμφιτρίτη και στις Νιηρίδες και στον ίδιο τον Ακεανό και στον Ίδασπη ποταμό όπου εξορμούσε και στον Ακεσίνη και στον οποίο χύνεται ο Ιδάσπης και στον Ινδό στον οποίο χύνονται και οι δύο προηγούμενοι οργανώθηκαν επίσης από τον Αλέξανδρο μουσική και αθλητικοί αγώνες και δόθηκαν ζώα για θυσίες σε ολόκληρη τη στρατιά κατά τμήματα όταν ρυθμίστηκαν τα πάντα από αυτόν τον, για τον απόπλου, διέταξε τον Κρατερό να ακολουθεί με το πεζικό και το ιππικό στράτευμα από τις δύο πλευρές του Ιδάσπη. Στη μία όχθη προπορευόταν ο Ιφαιστίωνας με το στράτευμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό του Κρατερού και τους ελέφαντες του οδηγούσε μαζί του ο Ιφαιστίωνας περίπου 200. Ο ίδιο ο Αλέξανδρο οδηγούσε του ονομαζόμενους υπερασπιστέ και όλου του άλλου τοξότα και του υπίστου, ονομαζόμενου εταίρου, συνολικά 8.000. Τα στρατεύματα του κρατελού και του ηφαιστίωνα είχαν την εντολή να προπορεύονται και να περιμένουν το στόλο. Τον Φίλιππο, που είχε διορίσει από αυτόν σαν τράπη αυτή τη περιοχή, τον στέλνει και αυτόν με πολύ στρατό προ τι όχθε του Ακεσίνη ποταμού γιατί τον ακολουθούσαν τώρα 120.000 στρατιώτες πέρα από τους οποίους ο ίδιος είχε οδηγήσει από τη Μεσόγειο θάλασσα και συνάμα κατέφθαναν και εκείνοι τους οποίους είχε στείλει να στρατολογήσουν άνδρες και οδηγούσε τώρα στρατό από κάθε είδους έθνος, οπλισμένο, με κάθε είδους όπλα. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε και έπλεε με τα πλοία στον Ιδάσπη μέχρι τη συμβολή του Ακεσίνη με τον Ιδάσπη. Είχαν αυπηγηθεί καινούργια πλοία, 800 πολεμικά και φορτηγά και άλλα μετέφεραν άλογα και τρόφιμα για τη στρατιά. Πώς λοιπόν μέσα από τους ποταμούς έπλευσε ο στόλος του και πόσα έθνη πέταξε κατά τον παράπλου και πως ο ίδιος κινδύνευσε να σκοτωθεί στους μαλούς και για το τραύμα του που δέχτηκε στους μαλούς και πως τον έσωσαν ο Πευκέστας και ο Λεωνάτος ενώ είχε σοριαστεί κάτω Όλα αυτά τα έχω γράψει σε άλλο μου έργο με την Αττική Διάλεκτο. Αυτό εδώ το έργο μου έχει αφήγηση του παράπλου που έκανε ο Νέαρχο με το στόλο του, ξεκινώντα από τι εκβολέ του Ινδού ποταμού στην Μεγάλη Θάλασσα μέχρι τον Περσικό Κόλπο και που μερικοί την ονομάζουν Ερυθρή Θάλασσα. Από τον Νέαρχο έχουν γραφτεί για αυτά τα παρακάτω. Ο Αλέξανδρος είχε καταληφθεί από την επιθυμία να διαπλέψει την θάλασσα από την Ινδία μέχρι την Περσία, αλλά δίσταζε λόγω της μεγάλης έκτασης του πλού και μήπω κολλήσει σε καμία έρημη περιοχή ή αλήμενη ή με παράξενο κλίμα και καταστραφεί ο στόλος του και σημειωθεί κάποια μεγάλη αποτυχία στα μεγάλα του έργα και καταστρέψει όλα του τα κατορθώματα. Αλλά υπερίσχυσε η επιθυμία του πάντα να αναλαμβάνει κάτι καινούριο και παράτολμο. Είχε λοιπόν ενδιασμού για το ποιον να επιλέξει κατάλληλο για αυτά του τα σχέδια και συνάμα για τα πληρώματα πώς θα αφαιρούσε τον φόβο των αυτών σε μια τόσο μεγάλη επιχείρηση διότι θα τους έστελνε αυτούς πιθανόν χωρίς την απαραίτητη φροντίδα σε τόσο ορατό κίνδυνο. Γράφει λοιπόν ο νέαρχος ότι ο Αλέξανδρος συσκέφτηκε μαζί του για ποιον να ορίσει αρχηγό του στόλου και όταν ανάφερε παράλληλα πολλούς και κάποιοι δεν ήθελαν να το διακινδυνεύσουν για το σκοπό που προτείνονταν και άλλοι πάλι γιατί δίλιαζαν και άλλοι πάλι γιατί διακατέχονταν από τον πόθο της πατρίδας τους και άλλοι πρόβαλαν ποικίλε δικαιολογίες τότε ο ίδιος ο Νέαρχος πήρε την πρωτοβουλία και είπε «Βασιλιά, δέχομαι εγώ να μπω αρχηγό του στόλου και αν βοηθήσουν οι θεοί θα οδηγήσω σώα τα πλοία και τα πληρώματα μέχρι την Περσική θάλασσα, αν είναι πλωτή μέχρι εκεί η θάλασσα και η επιχείρηση κατορθωτή για την ανθρώπινη σκέψη». Ο Αλέξανδρος του είπε ότι δεν ήθελε να εκθέσει τόσο πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και τόσο πολύ μεγάλο κίνδυνο ένα μεγά, έναν από τους φίλους του αλλά αυτός επέμενε ακόμα περισσότερο και τον παρακαλούσε. Τόσο πολύ εκτίμησε ο Αλέξανδρος την προθυμία του νεάρχου, ώστε τον όρισε ναύαρχο όλου του στόλου. Και τότε διατάχτηκαν προετοιμασίες για αυτό τον πλού, καλύτερες από ό,τι ήταν για το υπόλοιπο στράτευμα και τα πληρώματα είχαν ακόμα υψηλότερο το φρόνημα, διότι ποτέ ο Αλέξανδρος δεν θα εξέταθε τον νέαρχο σε προφανή κίνδυνο αν δεν επρόκειτο να επιζήσει και εκδηλώθηκε μεγάλη λαμπρότητα για την προετοιμασία και ο στολισμός των πλοίων και ξεχωριστή φροντίδα των τριεράρχων σχετικά με το βοηθωτικό προσωπικό και τα πληρώματα έτσι που και οι ίδιοι ολότελα οι διστακτικοί ξεσηκώθηκαν με διάθεση πολύ πιο ευνοϊκή και με ευίονες ελπίδες για την επιτυχία της όλης επιχείρησης. Πολύ συνετέλεσε στην προθυμία του στρατού το γεγονό ότι ο ίδιο ο Αλέξανδρο ξανύχθηκε προ τα στόμια του Ινδού ποταμού και εξέπλευσε προ την θάλασσα και προσέφερε θυσίε στον Ποσειδώνα και σε όλου του Θεού που προστατεύουν τη θάλασσα και χάρισε μεγαλοπρεπή δώρα στη θάλασσα. Και έχοντα εμπιστοσύνη σε όλε τι άλλε παράτολμε επιτυχίε του Αλεξάνδρου, έκρινε ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο από το να αποτολμήσει εκείνο και να μην το πραγματώσει. Όταν λοιπόν σταμάτησαν τα μελτέμια, που όλη την περίοδο του θέρους φυσούσαν από το πέλαγο προ το εσωτερικό τη χώρα και καθιστούσαν αδύνατο τον πλού, τότε ξεκίνησαν την εποχή που στην Αθήνα επώνυμο άρχοντας ήταν ο, ο στις 20 του μήνα Βοηδρομιώνα, σύμφωνα με το μηνολόγιο τη Αθήνα, σύμφωνα με τη χρονολογία των Μακεδόνων και των Ασιατών, τον, ημέρα, τον, τον μήνα Υπερβερεταίο, το, ενδέκατο έτος της βασιλείας του Αλεξάνδρου θυσίασε και ο νέαρχος λίγο πριν ξανυχθεί στο πέλαγος προς την τιμή του Δία Σωτήρα και οργάνωσε και αυτός αθλητικούς αγώνες. Και αφού βγήκαν από τον Ναύσταθμο, την πρώτη μέρα προσωρμίστηκαν προς τον Ινδό κοντά σε μια μεγάλη διόρυγα και παρέμειναν εκεί δύο μέρες. Το όνομα αυτού του τόπου ήταν Στούρα. Η απόστασή του από τον Ναύσταθμο ήταν 100 στάδια. Την τρίτη μέρα κίνησαν πάλι και έπλεναν 30 στάδια με κατεύθυνση μία άλλη διόρυγα με αλμυρά νερά γιατί εισχωρούσε η θάλασσα μέσα σε αυτήν. Προπαντός με τις πλημμύρες και παρέμεναν και κατά την άμποτη τα νερά ανάμεικτα με τα νερά του ποταμού. Το μέρος αυτό ονομαζόταν Καύμανα. Από εκεί συνέχισαν να πλέουν άλλα 20 στάδια και εγκυροβόλησαν στον Κορέεστη στις όχθες ακόμα του ποταμού. Ξεκινώντας μετά από εκεί έπλευσαν όχι σε μεγάλη απόσταση γιατί φάνηκε ύφαλο στο σημείο αυτό της εκβολής του Ινδού και τα κύματα χτυπούσαν με θόρυβο τη στεριά και η στεριά εκεί ήταν πολύ απόκριμνη. Αλλά εκεί που ήταν ομαλό το έδαφος, εκεί ακριβώς άνοιξαν δυο ρίγα μήκου πέντε σταδίων και οδήγησαν τα πλοία όπως όταν ακολουθούσε η πλημμύρα από το μέρος της θάλασσας. Αφού έπλευσαν λοιπόν κυκλικά 150 στάδια αγκυροβόλησαν στην Κρόκαλα, νησί με μεγάλη αμμουδιά και παρέμειναν εκεί για άλλη μία μέρα. Εκεί κατοικούσε ένα Ινδικό έθνος, οι επωνομαζόμενοι Αράβιοι, που τους ανέφερα και στο μεγαλύτερο σχετικό σύγγραμμά μου, που έχουν το όνομα του ποταμού Άραβι, ο οποίος διασχίζοντας τη χώρα τους, εκβάλλει στη θάλασσα, αποτελώντας και το σύνορο της χώρας τους με τους Ορίτες. Από τα κρόκαλα συνέχισαν τον πλού έχοντας τα δεξιά του στο βουνό και το όνομα Ήρος και στα αριστερά ένα ισόπεδο νησί. Το νησί εκτινόμενο προς τη στεριά σχημάτισε ένα στενό κόλπο. Αφού πέρασαν μέσα από εκεί, αγκυροβόλησαν σε ένα ευρύχωρο λιμάνι, επειδή αυτό το λιμάνι φάνηκε στον έαρχο μεγάλο και καλό, το ονόμασε λιμάνι του Αλεξάνδρου. Στο στόμιο του λιμανιού υπήρχε νησί σε μεγάλη απόσταση περίπου δύο σταδίων και το όνομα του νησιού ήταν Βίβακτα, και όλη η περιοχή ονομαζόταν Σάγκαρδα. Σάγκαδα. Αυτό το νησί σχημάτιζε και το λιμάνι γιατί βρισκόταν στο στόμιο μπροστά στη θάλασσα. Εδώ φυσούσαν από την θάλασσα δυνατή άνεμοι και συνεχής... και επειδή ο νέαρχος φοβήθηκε μήπως οργανωθούν κάποιοι από τους βαρβάρους και στραφούν εναντίον του στρατοπέδου και το ελεηλατήσουν άρχισαν να κατασκευάζουν στο μέρος αυτό λίθινο τείχος. Εκεί παρέμεναν 24 μέρες ο νέαρχος γράφει ότι εκεί οι στρατιώτες ψάρευαν θαλασσινούς μυς και οστρακοειδή και τους λεγόμενους σωλήνες. Όλα αυτά πάρα πολύ μεγάλα ψάρια για να συγκριθούν με τα ψάρια της δικής μας θάλασσας και το νερό παρότι αλμυρό πινόταν. Μόλις σταμάτησε ο άνεμος, ξανύχτηκαν και αυτοί στο πέλαγος και αφού έπλευσαν περίπου 60 στάδια, αγκυροβόλησαν σε αμμουδερή ακτή Υπήρχε πολύ κοντά στην παραλία και ένα ερημονήσι και έχοντας αυτό ως προκάλημα αγκυροβόλησαν εκεί το νησί αυτό ονομαζόταν Δόμη. Νερό δεν υπήρχε στην παραλία αλλά προχωρώντας προς τα ενδότερα περίπου 20 στάδια έπεσαν σε καλό νερό. Ύστερα συνέχισαν τον Μπλου νύχτα προς τα Σάραγα σε απόσταση 300 σταδίων και αγκυροβόλησαν κοντά στις ακτές όπου σε απόσταση 8 σταδίων από την παραλία υπήρχε και νερό. Πλέοντα από εκεί, αγκυροβόλησαν στα σάκαλα ερημικό τοπίο. Αφού πέρασαν ανάμεσα από δύο σκοπέλου, τόσο κοντά μεταξύ του που τα τυχόματα των πλοίων σχεδόν ακουμπούσαν τι δύο πλευρέ στα βράχια, έπιασαν λιμάνι στου Μωροντοβάρου, διαπλέοντα περίπου 300 στάδια. Το λιμάνι ήταν μεγάλο και κυκλικό και βαθύ και ευπρόσλητο από τα κύματα, αλλά η είσοδο σε αυτό στενή. Στη γλώσσα τη περιοχή, το ονόμαζαν λιμάνι των γυναικών, γιατί σε αυτόν τον τόπο άσκησε πρώτη την εξουσία γυναίκα. Μόλις πέρασαν τους κοπέλους, έπεσαν σε μεγάλα κύματα και τρικυμισμένη θάλασσα, αλλά το ότι πέρασαν μέσα από τους κοπέλους το έκραναν ως μεγάλο τους κατόρθωμα. Την επόμενη μέρα συνέχισαν τον πλού έχοντας τα αριστερά τους εμπρό στην θάλασσα ένα νησί που τόσο πολύ κοντά στην ακτή ώστε μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι το ενδιάμεσο ανάμεσα στην ακτή και το νησί ήταν διόρυγα. Το πέρασμα αυτό ήταν συνολικά 70 στάδια. Στην ακτή υπήρχαν δέντρα, πάρα πολλά πυκνόφυτα φυτά και το νησί σκιερό με κάθε είδους δέντρα. Το πρωί έπλευσαν έξω από το νησί μέσα σε ένα στενό μέρος με ριχά νερά γιατί είχε ακόμα άμποτη. Αφού έπλευσαν περίπου 120 στάδια, αγκυροβόλησαν στο στόμιο του Άραβη ποταμού. Στο στόμιο υπήρχε πολύ μεγάλο και καλό λιμάνι, το νερό όμως δεν ήταν πόσιμο γιατί οι εκβολές του Άραβη ήταν ανάμειχτες με το νερό της θάλασσας. Αφού προχώρησαν προς τα ενδότερα περίπου 40 στάδια, βρήκαν ένα λάκκο και αφού ήπιαν εκεί πόσιμο νερό γύρισαν και πάλι πίσω. Κοντά στο λιμάνι υπήρχε απόκρημνο και έρημνο νησί και γύρω του αλλιεύματα από κάθε είδους οστρακοειδή και ψάρια. Μέχρι εδώ κατοικούσαν οι Αράβοι, το τελευταίο έθνος των Ινδών και από εκεί και πέρα δυτικά ζούσαν οι Ορίτες. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λόγω τεχνικών αναγκών και θα συνεχίσω το κλείσιμο για τα πέντε λεπτά που μας μένουν ακόμα. Επιστρέφοντας λοιπόν σιγά σιγά για να κλείσουμε τη σημερινή ημέρα με την υπόσχεση ότι θα σας προχωρήσω σε επόμενη εκπομπή αυτή την περιήγηση από τον διάπλο που κάνει ο νέαρχος ως ναύαρχος του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είχαμε μείνει εκεί όπου μας λέει στις περιγραφές του ο ότι στο σημείο που είχαν φτάσει κατοικούσαν οι Αράβοι το τελευταίο έθνος των Ινδών και από εκεί και πέρα δυτικά κατοικούσαν οι Ορίτες. Αφού λοιπόν ξεκίνησαν από τις εκβολές του Αράβη ποταμού έπλεαν προς την χώρα των Οριτών και εγκυροβόλησαν στα Πάγαλα μεταξύ, με, μετά από πλού 200 σταδίων στα Ριχά. Και επειδή δεν μπορούσαν να ρίξουν εκεί τις άγκυρες, τα πληρώματα παρέμειναν στα ανοιχτά μέσα στα πλοία και κάποιοι από αυτούς βγήκαν έξω προς αναζήτηση υπόσιμου νερού. Τα ξημερώματα της επόμενης μέρας ξανήχθηκαν στα πέλαγα και αφού έπλευσαν περίπου 300 στάδια καταφθάνουν το βράδυ στα κάβανα και αγκυροβολούσε μια ερημική ακτή. Εκεί υπήρχαν απόκρημνα βράχια και γκυροβόλησαν τα πλοία του στα ανοιχτά κοντά στην ακτή. Κατά τη διάρκεια αυτού του πλού φύσηξε από την θάλασσα σφοδρό άνεμο για τα πλοία και δύο πολεμικά καταστράφηκαν κατά τον πλού καθώ και ένα ελαφρύ πλοιάριο. Οι ναύτε σώθηκαν κολυμπώντα γιατί δεν έπλεαν μακριά από την ακτή. Κατά τα μεσάνυχτα ξανήχθηκαν στο πέλαγο και έπλευσαν προ τα κόκαλα που απήχαν από την ακτή από που είχαν εκπλέψει 200 στάδια. Τα πλοία έμειναν εγκυροβολημένα στα ανοιχτά τη θάλασσα, αλλά αφού αποβίβασε ο νύαρχο τα πληρώματα στην ξηρά, στρατοπέδευσε γιατί επιθυμούσαν πολύ να αναπαυθούν καθώ είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ μέσα στη θάλασσα. Το στρατόπεδο το φρουρούσε για να το φυλάξει από του βαρβάρου. Σε αυτό το μέρο, ο Λεωνάτο, στον οποίο ο Αλέξανδρος είχε αναθέσει την διοίκηση των οριτών, νίκησε σε σφοδρή μάχη τους ορίτες και όσους βοήθησαν τους ορίτες στη σύγκρουση και σκότωσε 6.000 εχθρούς και όλους τους αρχηγούς τους. Από τους άνδρες του Λεωνάτου σκοτώθηκαν 15 υπείς και λίγοι πεζοί και ο σατράπης των γαδροσίων από Λοφάνης. Αυτά τα έχω γράψει σε άλλο μου βιβλίο καθώς και από το ότι ο Λεωνάτος στεφανώθηκε από τον Αλέξανδρο με Χριστό Στεφάνη σε αυτή την επιτυχία. Εδώ, μετά τη διαταγή του Αλεξάνδρου, είχε συγκεντρωθεί στάρι για τον επισητισμό του στρατού και μεταφέρονταν τρόφιμα στα πλοία για να επαρκέσουν και για δέκα μέρε. Επισκέβασαν και όσα από τα πλοία είχαν υποστεί ζημιέ κατά τον πλού και όσοι από του ναύτε κρίθηκαν από τον έαρχο ότι ήσαν κατά την διάρκεια του πλού νοθρή, αυτού του παρέδωσε στον του για να τους εντάξει στο πεζικό και συμπλήρωσε το ναυτικό από τους στρατιώτες του Λεωνάτου. Έτσι λοιπόν θα σταματήσουμε την περιήγησή μας σήμερα εδώ για να έχετε μία καλή συνέχεια και στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί από μένα με τις ιστορικές διαδρομές. Σας εύχομαι ένα πολύ πολύ καλό βράδυ και μένουμε με την υπόσχεση ότι αυτό τον διάπλου του Ινδικού που μας περιγράφει ο νέαρχος, ο Ναύαρχος του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα το συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά. Χάρηκα που είσαστε όσοι επιθύμησαν να ακούσουν αυτά τα ιστορικά δρόμενα που έχει καταγράψει ο Αριανός και σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά σας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.